Αχαχαχαχαχ. Πολλά και σάτια έχεις ρε φίλε, γιατί... Και σάτια, και σάτια. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, παιδιά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Σε καλύτερη κατάσταση να κάνω εγώ μετάδοση σήμερα. Γιατί το παλτό μας κέρδισε η Βίντι. Δεν μπορεί το παλικάρι που λέει ο θειός του. Εγώ πιστεύω ότι ήταν τυχαίο. Ναι, δεν μπορεί το να παλικάρι. Να μην του φορτώσουμε την ευθύνη. Εντάξει, κοίτα, σε ένα χρέωμα το τρώει. Δηλαδή την επόμενη φορά που θα αρρωστήσω και θα κάνει. Ναι. Ωραία. Ναι, αν έρθει Κλαρίνο, φταίει. Αποβάλλεται. Θα είναι τελικός δηλαδή το παιχνίδι. Τελικός ήταν. Με άγχος θα περιγράψει. Θα σου έχω αύριο τη λίστα με τι μάτς έχεις περιγράψει. Την τελευταία τριετία, όχι τίποτα άλλο. Την τελευταία τριετία, ρε φίλε, έχουμε 4 ήττες σύνολο. Περίμενε. Αύριο. Εντάξει. Ναι. Μην αγχώνεσαι. Ωραία. Εμένα τα στατιστικά μου είναι σαν την αποτελεσματικότητα της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Ρε την ανοιχτοποδαρούσα, ρε, την πάθαμε, ρε. Δεν εκτιμήθηκε από όλους αυτό το ανοιχτοποδαρούσα. Και η Εθνική Αλβανίας να ήταν, θέλει να το αποφύγει. Που ένας δεν μπορεί να βάλει έναν ξένο. Που ένας ο Μπάσα δεν έχει ξαναπαίξει και στο όπερο. Ένα Μαυροβούνιο, ας πούμε, κάτι. Ένα Κοσοβάρο. Ο ένας δεν έχει ξαναπαίξει, ρε φίλε, στο όπερο, αλλά μικρό το κακό, εντάξει. Στηρίζουμε τον προπονητή μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Για ξεκούραστα. Έξι παίκτες ξεκουράστηκαν. Ο Σιμώνης τι είχε. Ξεκούρασε. Μάνταλος. Τσιγκριτσίκη, Μάνταλος. Μάνταλος. Ο Λαπρόπουλος. Έπαιζε. Όχι. Κοίταξε, έπαιζε στα δεξιά ο Βάιος Καραγιάννης. Ο Πατίκας, ο Τζίμις. Ο Τζίμις Πατίκας. Ναι. Ο Καραγκιοζόπουλος. Καραγκιοζόπουλος, πολύ δυνατός φίλος. Μια χαρά. Ο Κόνσκι. Ο Κόνσκι. Έπαιζε ο Κόνσκι. Μύροσλαβ. Ο Νεστορίδης. Ε. Νεστορίδης εκτός. Ο Θωμάς Μαύρος λίγο μπροστά. Αλλαγή. Σκουριασμένος. Ναι, στα 60 αλλαγή, του. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει. Εντάξει, ρωτήσατε μια κακή μέρα για τον Άρη. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Απλά ξέφυγε πολύ. Αληθεύει το μαγαζί που πήγαν την προηγούμενη μέρα για φαΐ του 4 εποχές. Φυλαγμένης. Αυτό που πήγαν για φαΐ την προηγούμενη μέρα. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Α, εγώ νόμιζα εδώ πήγαν την Παρασκευή. Εγώ νομίζω στην Αθήνα πήγανε. Θα κάνουμε μια έρευνα. Τι είχε δηλώσει ο Πάκο. Θα είναι το μάζι αυτό να δούμε αν μπορούμε να στοχεύσουμε στην κορυφή. Ναι, εννοείται. Ρε τι ζούμε, παιδιά, λίγο τάκτ, λίγο τάκτ. Ανοιχτό ποδαρούσα, όπως τους λέει πλέον ο Σταύρος Χόλκας. Έχουμε και λέμε λοιπόν, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, ένα μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του ζώνη είναι μεγάλα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον αντίπαλο, έχει να κάνει με το στόχο. Και επειδή είμαστε το κλισέ όταν κάνουμε πρωταθλητισμό, το κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος σε νίκη σήμερα στο Τούμπε Stadium, στην κατάμεση Τούμπα. Τι γελάς αγάπη, δεν σου αρέσουν τα αγγλικά μου. Δεν σου αρέσουν τα αγγλικά μου. Αυτοκτόνησαν 5 καθηγητές αγγλικών. Ωραία. Στην πόλη. Από το Μαθηνακό βλέπω μια τάση λίγο να το χαμηλώσουμε. Ότι εντάξει δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Εγώ τώρα δεν ξέρω, μας ακούν και στο Σοχό εννοείται. Πείτε το Τζανδάρι να μην μιλάει. Πόπο, ναι. Πείτε το Τζανδάρι να μην μιλάει. Ναι. Εντάξει. Πώς το είπε, δεν είναι ο ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα. Δεν είναι τι είπε. Είναι ότι μιλάει ο Τζανδάρης. Δεν πρέπει να μιλάει ο Τζανδάρης. Ο οποίος ο ίδιος και το περιβάλλον του λέγανε ψέματα για ανθρώπους του ΠΑΟΚ και δικά μας βόδια τσιμπήσανε. Ωραία. Και έκτοτε έχουμε άλλα. Animals. Animals. ο ΠΑΟΚ σήμερα λοιπόν υποδέχεται τον Παναθηναϊκό του κ. Κουδόνη. Εγώ δεν θα μπω στη λογική του να ξεφωνήσω το Δόνη. Ο Δόνης όπως κάθε επαγγελματίας κοιτάει το συμφέρον του. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από το Δόνη μέχρι τον Γενάρη όταν ήταν στον ΠΑΟΚ. Με το ίδιο project το οποίο έχει φέτος στον Παναθηναϊκό, το ίδιο είχε και στον ΠΑΟΚ. Δεύτεροι ήμασταν. Τώρα από εκεί και πέρα έπεσε σε μια περίοδο του ΠΑΟΚ που πέσαν τα λεφτά τα πολλά. Με το που ήρθε ο Σαββίδης, μας χτύπησε ο νεοπλουτισμός στο κεφάλι. Δημιουργήθηκαν πολλές τεχνητές εντάσεις. Και αυτός αντέδρασε άσχημα βέβαια, γιατί και ο χαρακτήρας είναι λίγο δύστροπος. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η ένταση μεταξύ ΠΑΟΚ και Δόνη. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι ο Δόνης είναι μαύρο πρόβατο. Γενικά όσοι είναι επιλογές του ΠΑΟΚ στηρίζονται γιατί είναι επιλογές του ΠΑΟΚ. Όπως διαλέγεις μια γκόμενα, αν πεις ότι είναι σκάρτη, εσύ φταίς βλάκα. Δεν φταίει ο άλλος, δεν φταίει η γκόμενα. Ωραία, άρα την πνίγεις και λες ότι μια χαρά ήταν η γκόμενα. Καλά το είδα. Ή παίρνεις την ευθύνη πάνω σου και λες ήμουν βόδι. Ναι. ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο κλαμπ και είναι σε πολύ τεράστια άνοδο για να κάτσει να ασχοληθεί προσωποκεντρικά με κάποιον
αντίπαλο προπονητή, ο οποίος κάνει τη δουλειά του και την κάνει και πολύ καλά τηρουμένων των αναλογιών. Εμείς αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το πώς θα κερδίσουμε σήμερα και δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα και δεν με ενδιαφέρει πώς. Απλά κερδίζουμε. Μπαίνουμε και κερδίζουμε. Απλό είναι το ποδόσφαιρο, παίρνουμε την μπάλα και τη βάζουμε στα δίχτυα του αντιπάλου. Δεν ξέρω αν ο Διούδης φέτος κάνει mind games, όπως έκανε πέρσι. Oh. Θυμάσαι. Ναι, ναι. Ο οποίος κάνει εκπληκτική σεζόν, παρένθεση. Είναι πολύ σταθερός. Δεν ξέρω αν θα κάνει mind games, αλλά σίγουρα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ συγκέντρωση για να αποδείξει και μέσα στο γήπεδο και με το αποτέλεσμα ότι έχει ένα ρόστερ πολύ πιο ποιοτικό και πολύ πιο πλήρες από το σημερινό του αντίπαλο, που είναι και το γεγονός. Στα υπόλοιπα νέα, ο Ευθύμης Κουλούρης βαθίζει ολονταχώς για το χρυσό παπούτσι. Εντάξει, τον μίλησε ο Ερίκος. Να ξεπεράσει. Τον μίλησε ο Ερίκος. Για τον Κέρν Μίλευση. Έκανε ότι δεν θυμόταν το στοίχημα. Το έλεγα ποιο, τι στοίχημα. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, δύο στοιχήματα έχουμε βάλει με τον Ερίκο. Ένα Ζάιρο Ροντρίγκες ξεφτυλίστηκε, ο ένας παίζει στα Τάταβλα. Ναι, ναι, ναι. Και ο άλλος είναι κορυφαίος, παίζει Γαλατασαράι και παίζει Champions League. Εντάξει. Και ένα, ότι ο Κουλούρης θα έχει over 9 γκολ στη σεζόν. Ήδη είμαι στα 8. Και είμαστε. Κάτσε, στα 8 ή στα 9. Στα 8. Στα 8. 7 έχει Super League. Δεν έχει 7. 6 δεν έχει. Περίμενε. Παιδιά, νομίζω ότι είναι στα 9. Έχει 7 Super League, ένα κύπελο και ένα Ευρώπη. Δηλαδή είμαι σχεδόν σίγουρος. Εγώ νομίζω έχει 8, αλλά με συμφέρει αυτό που λες, Στέργιο. Με συμφέρει. 9. 9. Πάλι ναι. Χρειάζομαι άλλο ένα δηλαδή για να πληρωθώ. Και ο Ερίκος να κάνει το τραπέζι που υποσχέθηκε σε όλους μας. Αυτό δεν είχαμε βάλει. Ναι. 7 Super League, ένα στο Europa League και ένα στο κύπελο. Ναι. 11 συμμετοχές, 9 γκολ. Καλά είναι. Καλά είναι. Εντάξει. Ο Ερίκος, ας ετοιμάζεται. Και χθες χάνει ένα μαλλί και μετά παλικαρίζει και κερδίζει το φάουλ που γίνεται το 2-2. Ναι. Το μαλλί που χάνει βέβαια δεν μπορεί να πλασάρει σε άλλη γωνία, μόνο εκείνη έχει, απλά δεν βρίσκει μέσα. Σε μια φάση που ξεκινάει πάλι από σέντρα του Γιαννούλη, δηλαδή πρέπει να είναι μέσα στο 70% των γκολ του ατρόμου του φέτος. Ναι. Δηλαδή έλειπε μόνο ο Χατζησαΐς να κάνει την κεφαλιά του Ριζβάνη. Ναι, γεγονός και αυτό. Μόνο αυτό έλειπε. Γενικά ο Ατρόμητος παίρνει πάρα πολλά από τους τρεις δανεικούς. Και πάμε στο ένθετο, αφήνοντας μια παρένθεση, στο ένθετο του Κυριάκου Θωμαΐδη, την ειδική στήλη που έχει. Τι γράφει τα τρία τελευταία. Ένα σημερινό και ένα χθεσινό. Αυτό που λέει για τους διαιτητές που είναι. Λοιπόν, χθεσινό. Αυτό είναι. Περίμενε. Στροφή λέγεται. Στροφή. Είναι και απεξάρτηση. Πώς είναι το ποίημα. Ναι. Είμαι ο Σταύρος και είμαι εντάξει. Ναι, έλα. Πευκοβελώνες, απαράδεκτους. Εντάξει, ναι. Στροφή. Προβληματισμό στη FIFA για τους ξένους διαιτητές στην Ελλάδα. Διαμηνήθηκε ήδη στον Β' Μη Περέιρα ότι το μέτρο θέλει μέτρο. Θα γίνουν και ντέρμπι με δικούς μας ρέφερι. Ναι. Έτσι ναι. Θέλει αυτός. Έτσι θέλει. Έτσι θέλει ο Κυριάκος να γίνουν ντέρμπι. Με δικούς μας. Δικούς μας τι εννοεί ακριβώς. Δικούς μας. Ακόμα αυτούς που σφυράνε 654 φορές σε κάθε παιχνίδι. Βλέπουν μόνο αυτά που θέλουν. Είναι από τις γύρω περιοχές. Να είναι και στη συγκεκριμένη ένωση. Να είναι Αθήνα, Δυτική Αττική, Ανατολική Αττική, Εύβοια. Κάμια Κόρινθο. Μπουρνάζει, Πασαλιμάνι, εκεί, αυτή, Ρέντι, εκεί. Και δικούς μας, ναι. Ξαδέρφια, Θεοί. Κορυδαλό κτλ. Αυτό για τον Ιβάν που γράφει, απορία. Απορία. Ναι. Ο Ιβάν μας καλεί να καταπολεμήσουμε ενωμένοι τα φαινόμενα αθλητικής βίας. Να πάρουμε και όπλα. Πάρα πολύ έξυπνο. Πάρα πολύ έξυπνο. Εδώ θυμάται το αργιανό παρελθόν του, δηλαδή είναι τέτοιο χιούμορ. Είναι καθαρά τέτοιο χιούμορ. Ο Κυριάκος, ο οποίος ηρωνεύεται τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, με τον οποίο βέβαια ήταν σε κάποια φάση διαπραγματεύσεις για το εξωτικό Open, το κανάλι. Δεν έκατσε. Ήταν closed μάλλον για τον Κυριάκο. Ήταν closed, ναι. Είναι το closed TV. Είναι το closed TV, ναι. Και πουλάει η ηρωνία. Προφανώς αυτό πουλάει στο δεκανοπέδιο και αυτό δικαιολογεί την ύπαρξή του. Εγώ να σου πω κάτι, το παίρνω χιουμοριστικά, γιατί λες, ο ΠΑΟΚ δεν ενοχλείται. Για τον μικρό κόσμο της διαιτησίας, αυτό οι τέσσερις σειρές που διάβασες πριν, ωραία, αποθεώνεται από τους κύκλους, από τα καθυστερημένα από κάποιους διαιτητές. Το στροφή, λες. Το στροφή. Ναι. Αποθεώνεται γι' αυτό. Και ναι, μόνο ο Κυριάκος τα λέει και τέτοια. Αυτά που δεν έχουν πετύχει φάση στο πρωτάθλημα φέτος. Ωραία, δηλαδή. Μόνο ο Τζίλος θες δεν έκανε λάθος. Θα πεις ότι έκανε κανένα λάθος. Έχει και ένα άλλο με χιούμορ. Ναι. Σαββατιάτικο είναι αυτό. Δάκτυλος. Άλλο ποίημα. Ναι. Με χέρι ισοφάρισε η Λίντς Νότιγχαμ Φόρεστ σε 1-82. Μήπως είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Αγγλία ο Τριτσόνης. Το χιούμορ το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ιδονικά. Βέβαια. Ναι. Το Τριτσόνη τον προστατεύουν αυτοί.
είναι το παιδί τους εκεί μέσα, για να ξέρουμε και λίγο παρασκήνιο τι γίνεται. Αυτό τι έγινε, πρέπει να... Ξεφύγανε, 500 λέξεις κείμενο. Βαριέμαι να το διαβάσεις, βαριέμαι. Όχι, άλλο δεν λέω να το διαβάσεις, λέω πως είχαμε τίποτα κανένα... Όχι, για τα στημένα. Ναι, στημένα στην Ελλάδα. Ναι. Δεν νομίζω. Μήπως είναι ματιασμένα. Και να κλείσουμε αυτή την ενότητα, εντάξει. Την ενότητα μπλοκ Κυριάκου, ναι. Άνευ. Είναι, μην κουραστούμε και γράφουμε. Βαριέστε. Δηλαδή αν είσαι αφεντικό ρε φίλε θα λέγεις βαριέστε. Ναι, φίλε βάλε τέσσερις λέξεις στον τίτλο, δηλαδή έλεος. Τώρα που επισημοποιήθηκε δια υφυπουργικών χιλέων. Θα στραμπουλήσουμε, θα πάθουμε θλάση τη γλώσσα ρε. Είναι δυνατόν. Ότι τη φετινή σεζόν δεν θα έχουμε VAR. Ποιο θα είναι το αντικείμενο των μη Κουκουλάκη και Κάπα Χολέβα. Τον Κουκουλάκη τον κυνηγάνε. Εντάξει. Και τον Κάπα Χολέβα, μάλλον. Ο Κάπα Χολέβας είναι ο τύπος που βάλανε για το VAR. Ναι. Έχει φάει κάτι πινελίκια. Εντάξει, μιλάμε για άχρηστους τώρα. Δεν παλεύεται αυτό. Αύριο πάλι. Ναι. Εγώ λέω να ειδήσουμε τέτοιους τίτλους και στο ΠΑΟΚ 24. Άνε. Ναι, ψάχνουμε κι εμείς. Θα βάζουμε τίτλο. Νίκη. Μπραβείο. Πλακέτα. Μπίσες μπαρ, φλουρί. Φλουρί. Όχι ρε. Χατσερίδη στο φλουρί φέτος. Χατσερίδη στο φλουρί. Θα το κερδίσει. Λίγο πριν το αντίο. Κάθε χρόνο αυτοί που κερδίσουν το φλουρί, φίλε, φεύγουνε. Ας το διάλογο. Ας το στήσουμε. Ωραία, λοιπόν. Πέρσι ήταν Τσίμιροτ. Μόνο από εδώ. Πες το Τσίμιροτ. Κοίτα, συνήθως αυτοί που βγαίνουν στο περιοδικό του ΠΑΟΚ τραυματίζονται. Ποιο είναι αυτό το μήνα. Δεν έχουμε πάρει. Αυτή η αυτοβίνα δεν έχουμε πάρει. Ναι. Και να ξέρουμε δηλαδή. Είχε Μαουρίτσιο, μήπως. Πρέπει να κάνει μια φωτογράφηση, είναι αλήθεια. Ναι, και εγώ είδα μια φωτογράφηση. Πολύ μεγάλη ευστοχία. Επίσης, όποιος κερδίζει το φρουρί, παίρνει τον μπούλο. Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, θα στη δει το φρουρί. Κάνουμε μια πρόβλεψη. Για να γίνει δουλειά όπως πρέπει. Να πούμε, τελειώσαν οι παραστάσεις του Γιάννη Πλούταρχου, sold out όλες. Δεν υπάρχει αυτό που συνέβη, ας το. Ξεκινάει από την Παρασκευή που μας έρχεται. Και το Σάββατο και τρία τέτοια διήμερα η Μελίνα Σλανίδου στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτσι Καζίνου. Η φαν του Δημήτρη Πέλκα. Η φαν του Δημήτρη Πέλκα, σωστά. Η φαν του Δημήτρη Πέλκα. Φαντάζομαι θα κάνει μια επίσκεψη, αν έχει κάποιο ρεπό η ομάδα. Ναι. Άι θα έχει διακοπή. Οπότε αν δεν πάρει ο θείος τον Πέλκα στην Εθνική, θα έχει την ευκαιρία να πάει στο Ρίτσι. Ο θείος να φροντίσει να μην παίρνει παίχτες του ΠΑΟΚ στην Εθνική. Τα έχουμε πει αυτά. Μετά τις 11 Νοεμβρίου ξεκινάει το διάστημα 2 εβδομάδων για το National League. Λοιπόν, 2, 3 Νοεμβρίου, 9, 10 και 16, 17. 3 διήμερα η Μελίνα Σλανίδου στο Θέατρο Βεργίνα σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση προπόληση εισιτηρίων στο καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Η είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ζήτησε ένα από τη στοίχημα, ένα στοίχημα. Κλείσει τζαβέλα στην Εθνική και μου απάντησαν με μια μούντζα. Έτσι. Η στοίχημα έχει βάλει αποδόσεις και αλλάξατε παπέρ. Το είδατε. Τι νομίζει ότι τίποτα τυχαία εταιρεία είναι. Εγώ θα στηρίξω. Επειδή ο Άγγελος Ανασιάδης φημίζεται για την δικαιοσύνη που τον διακατέχει, ναι, εντάξει, ναι. Αν δείξει πράγματα ο Γιώργος Τζαβέλας. Πού θα τα δει, στην Αδάνια Σπορ. Έχουμε επιτελείο και βλέπουμε όλα τα προβλήματα. Πού δεν έχουμε ένα δικό δωμάτιο με 20 οθόνες. Ναι. Και είναι live. Δεν ξέρει κανείς ποιο είναι το κοντρόλ. Ναι. Ναι. Αν λοιπόν δείξει όντως στην Αδάνια, η οποία έχασε προχθές. Έχασε και μας έδωσε το 1,91 ξεκούραστα από το ημίχρονο. Από την Bursa Sport. Ναι. Εντάξει. Που έχει καμιά 75.000 κόσμο μες στο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, θα κληθεί στην Εθνική. Αν δεν είναι καλός, δεν θα κληθεί. Δηλαδή πλέον μπαίνει η Εθνική σε μια φάση. Σήμερα να τα αντιμετώπισε λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Ναι. Μου στείλει μια μούντζα έτσι. Τσαλκ. Ναι. Είναι ακόμα ζωντανό στο Μπερλίν. Ναι, 1,55, όχι 2,35 προτείνει στοίχημα. Ο Μπερλίν πώς να είναι ζωντανό, δεν αντινάχτηκε. Δεν είδε το τρέιλερ τρίτη σεζόν. Θα συναντήσει ένα αερόπιτο γιο της. Ναι, 2,35. Δεν είδες το τρέιλερ. Όχι, 1,55. Εμφανίζει τον Μπερλίν. Αυτό είναι το θέμα, ρε Σταύρο, από την Παρασκευή. Πού είσαι, έλεος. Λοιπόν, το φίλο του παιδιού της Μόνικα. Αγόρι 1,5. Κορίτσι 2,5. Α, μπράβο. Έχει εδώ πέρα αποδόσεις δυνατές, ρε. Και αυτό Σταύρο που μου άρεσε και αγάπη. Πόσα επεισόδια θα προβληθούν. Over 8,5, 2,15. Under 8,5, 1,65. Έτσι. Γιατί όλα αυτά στοίχημα. Τα παίζεις όλα. Στοίχημα.gr. Μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Οπότε μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και πέρα από τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, τένις, ό,τι θέλετε, έχει και άλλα κάστα τύπου παπέλ. Δηλαδή τι άλλο θέλεις. Και νωρίς έτσι, πριν ξεκινήσει κάνει σεζόν. Ωραία. Λοιπόν, αν αδωμώ με προνομιακά πακέτα
για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες πάντα, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και η καλύτερη τεχνική θα σας κάνουν ακριβώς τα πάντα όπως τα θέλετε. Μπορείτε να πάρετε έτσι μια γεύση από το site της εταιρείας αναδομόπαυλανακαίνιση.gr, σελίδα του στο Facebook, τηλέφωνο 2311 241 508 και τα γραφεία της Αναδομό Αγίας Σοφίας 18. Naxus, τα καλύτερα παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα ντύνεται για όλη τη διάρκεια της σεζόν με πολιτικά παπούτσια Naxus. Μπορείτε να βρείτε την ανδρική συλλογή στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos και σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη. Στεργίος τα ξέρει καλά. Δυτικά, ανατολικά, παντού. Κέντρο. Και Alter Eco, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Πλησιάζει το ευρωπαϊκό στέργιο, πρέπει να πας να πάρεις που λέγαμε τα ρούχα. Θα πάμε με τον Σταύρο στο Λονδίνο. Γαμπρί, έτσι είναι. Φυσικά. Έτοιμη. Δεν θα πάμε στο Σταύρο Bridge. Εγώ του έλεγα του Σταύρο Bridge. Πριν φύγετε, στο Λονδίνο πρέπει να πάτε. Εγώ θα δουλέψουμε λίγο αγγλική. Νέα κολλεξιόν. Θα βάλω αυτά τα Μάο, τα ξέρεις. Τι είναι αυτό. Τι τα ξέρεις, δεν κάνω. Πού τα ξέρεις. Αυτά τα κοστούμια που είναι έτσι εδώ πάνω, τα κινέζικα. Θα βάλεις εσύ τέτοιο. Εννοείται. Γελάς. Γελάς, βρε Pokémon. Μας κράζεις. Πάμε στο διάλειμμα. Σε λίγο πάλι μαζί. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία του ένα κατάστημα Alter Ego. Πασελίδη 85 στην Καλαμαριά το άλλο και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και στο alterecofashion.gr όλα τα σχέδια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο. Παρασκευή, Σάββατο η Μελίνα Σλανίδου στο θέατρο Βεργίνα στο Ρίτσι Καζίνο μετά την επιτυχημένη παράσταση του Γιάννη Πλούτραχου, 2-3 Νοεμβρίου. Παράσταση λέγεται «Όλα δικά σου μάτια μου» και μου έρχεται εικόνα. Δεν είναι η εικόνα που θέλει να περάσει σίγουρα η αφίσα, άλλο μου έρχεται εμένα προσωπικά. Ναι. Αλλά... 2-3 Νοεμβρίου, 9-10, 16-17, κλείστε γέρο στα εισιτήρια στο καζίνο, στο ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Μαζί μας Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, έχει μια φωνή για σήμερα, έτσι να περάσει και η ώρα. Κάνα παίκτο, σκοράρι, κάνα κόρνερ, κάνα αυτό. Θα τα μελετήσω λίγο στα διαλύματα. Για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, λες. Ναι, βέβαια. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός έχει ο Πέλκας τρομερή παράδοση. 4 γκολ, 4 ασίστ. Ναι. Και 4 γκολ ο Πρίγιοβιτς σε 4 μάτς. Ναι. Τον Παναθηναϊκό. Και 4 μάτς και 4 γκολ. Ναι. Κατά το 1-4-0 σε άδειο τέρμα. Ναι. Δηλαδή εντάξει. Πρώτα γκολ έχει ο Πέλκας, έχει συνήθως πρώτα γκολ. Γι' αυτό λέω. Και 7 νίκες έχει φίλε ο Λουτσέσκο. 7-2-2 με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή όπου τους βρει πραγματικά. Με την Ξάνθη και τους κέρδισε δύο φορές στη Λεωφόρο. Τρεις φορές στη Λεωφόρο. Τρεις φορές στη Λεωφόρο. Α, και μία κύπελο. Και μία κύπελο. Το... Καλά, μεταξύ, να σου πω κάτι. Τρώει συνέχεια γκολ ο Λουτσέσκου με την Ξάνθη από τον Καρέλη. Ναι. Και τον ξελασπώνει τρεις φορές, τον δίνει νίκες ο Βασιλακάκης με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Σε κάτι 88, κάτι 90. Όχι, ο Βασιλακάκης έχει βάλει και κάτι γκολ με τον Παναθηναϊκό απίστευτα. Έχει βάλει εκείνο το μονοκόμματο χωρίς να βλέπει εστία το γυριστό. Έχει βάλει ένα φάουλ από το αράουτ. Φάουλ ήτανε. Να κάνουμε και ένα σχόλιο για τον ιδιοκτήτη, πρώην ιδιοκτήτη της Λέστερ. Έστειλε και ο ΠΑΟΚ τα συλληπιτήριά του. Δεν μπορώ από το όνομά του, είναι η αλήθεια. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να το πούμε. Είναι αρκετά δύσκολο. Η κακιά η στιγμή. Σοκ. Σοκ. Μεγάλο σοκ. Εντάξει, μεγάλο σοκ είναι. Ο Σμάιχελ, ειδικά αυτό που έχει γράψει, νομίζω καταλαβαίνει ακριβώς πώς το έζησε. Στο μεταξύ φαινόταν και καλό ανθρωπάκι, δηλαδή δεν φαινόταν. Καλά, ρε Σταύρο, ό,τι και να είναι, αυτό το πράγμα που έπαθε. Άλλο λέω, ότι είναι και η φυσιογνωμία ήταν. Συμπαθητική. Συμπαθητική. Δεν ήταν Αμπράμοβιτς που είναι ο κλασικός μεγιστάνας που θα πατήσει και σε 800.000 πτώματα για να. Το χειρότερο είναι που είχαν live εκπομπή μέσα από το γήπεδο. Και φαίνεται, φαίνεται ότι φεύγει εκείνη τη στιγμή το ελικόπτερο και σε δευτερόλεπτα μετά είναι στριβή. Απίστευτο. Απίστευτο πραγματικά. Κοίταξε και φαίνεται ότι ήταν κοντά στη Λέστερ. Δηλαδή δεν ήταν ο μεγάλο μέτοχο τη αποστάσεω πηγαίνουν μια φορά. Προφανώς αυτοί έχουν δουλειές εκεί, στο Λονδίνο. Το Λέστερ δεν είναι στο Λονδίνο βέβαια, αλλά. Ναι, σκέψου που και ο Σμάχερ, ας πούμε, είπε ότι είχε δωρεές σε νοσοκομεία. Γενικότερα δηλαδή στην πόλη, όχι μόνο στην ομάδα. Ήταν σημαντικός για εκεί. Πάντως εγώ περίμενα να αναβληθούν παιχνίδια, να σου πω την αλήθεια. Ναι, μόνο της Λέστερ αναβλήθηκε, της Τρίτης, στο κύπελλο. Δεν αναβλήθηκαν. Έγιναν κανονικά όλα. Μόνο το γυναικείο και της Τρίτης εσύ. Ναι. Λοιπόν, να πούμε μία τους χορηγούς μας.
Αναδομό είναι μαζί μας φυσικά. Με προνομιακά πακέτα της Αναδομό μπορείτε να ανακαινήσετε το μπάνιο σας, την κουζίνα σας, το παιδικό σας δωμάτιο και ολόκληρο το σπίτι. Πάντα με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες και με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την σελίδα της Αναδομό στο Facebook και από το site anadomo.gr. Τηλέφωνο 2311 241 508 και τα γραφεία της Αναδομό είναι στην Αγία Σοφίας 18. Με δωρεάν πάρκινγκ. Σημαντικό. Naxus. Ο ΠΑΟΚ δίνεται με Naxus ξανά και θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus, ειδικά σχεδιασμένα για τον δικέφαλο. Την ανδρική συλλογή θα τη βρείτε στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos και σε όλα τα στόκ που υπάρχουν μέσα στην πόλη και alter ego ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια, πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το ένα κατάστημα, Πασαλίδου 5 στην Καλαμαριά το άλλο, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και στο alterego-fashion.gr όλα τους τα σχέδια. Είχαμε ωραία συντούμπα για τα εστήρια με βίντεο. Και ακόμα έχουμε. Αγανακτισμένος φίλος μου μου λέει περιμένω. Έτσι είναι, παιδιά, τι να κάνουμε. Μεγάλες ομάδες, έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Υπάρχει ζήτηση. Αν ήταν Καζακστάν, θα σας έβλεπα ωραίες. Η Ουγγαρία, επειδή φημίζεται για κάποια πράγματα, μουσεία, Madame Tissot, φαγητό καλό. Αυτά, ουρές όλοι. Αυτοί είστε. Καλές μπύρες. Πολύ καλές μπύρες, καλή κουζίνα, βαριά λίγο. Ναι. Βαριά λίγο. Βιολιά. Ναι. Και μέσα σε όλα, εντάξει, υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία, όπως το 70% παραγωγής πορνό ταινιών γυρίζονται στη Βουδαπέστη. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν πιστεύω ότι αυτοί που είναι στις ουρές αυτή τη στιγμή υπολόγισαν για να κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι επειδή το μάτς είναι τελικός πλέον, ναι, όπως έχει γίνει. Είναι καθαρά ποδοσφαιρικά τα κριτήρια. Δηλαδή, αν κερδίζαμε τη Βίτη, ναι, προχθές, δεν θα είχε τόσο κόσμο. Επειδή μην είχε άλλο τόσο. Μην είχε... Ναι, επειδή αφουγκράζεται, ναι, ο κόσμος ότι, ναι, είναι σημαντικό μάτς για την, ναι, ομάδα, ναι, θα είναι δίπλα, ναι, στο δικέφαλο στη Βουδαπέστη για να πάρει ομάδα το διπλό, για να αποκατασταθεί η ισορροπία στον όμιλο. Γιατί λίγο τα πράγματα σφίξανε εκεί μπερδεύτηκαν. Ναι. Σφίξανε. Για την ιστορία δεν πρέπει να χάσουμε στη Βίτη. Αν κερδίσουμε, είμαστε καλά. Αν κερδίσουμε. Αν απλά περιοριστεί στην ισοπαλία, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι η Chelsea θα είναι και τόσο έτσι ορεξάτη. Χθες ορεξάτη την είδα πάντως. Εχθές γιατί είναι Πρέμιερ, φίλε. Με 9 βαθμούς σε 3 μάτς στο Europa. Κοίτα, με αυτά τα στόπερ που έχει μπάτε, αν παίξει ο Μαρκ Χιούς τώρα, εντάξει, ο Λίαμ Κάσιντι, θα υπήρχε ένας Λίαμ Κάσιντι, δεν ξέρω. Δηλαδή. Βάλε και τον Τζόλα μέσα στο κέντρο. Ο Τζόλα. Διαφράγκο. Εντάξει, ναι, δεν γίνεται να μην βάλει 3 γκολ. Ναι, επειδή λοιπόν καλό είναι να μην περιμένεις το άλλο παιχνίδι. Πάνε πάρε το διπλό, που σαφώς δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Βέβαια, φυσικά, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Πάμε σημερινό. Ας το βίντεο. Πάμε στην ουσία. Σήμερα έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Η Αγάπη είναι υπεύθυνη σε θέματα ενδεκάδας του ΠΑΟΚ. Αλλά φυσικά. Πώς θα παίξει ο Ράσμα Λουτσέσκου, Αγάπη? Κανονικό σχήμα, επιστρέφουν κανονικό όλοι. Σχήμα, τι εννοείς, δηλαδή. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι παίζουν όλοι. Παίζουν όλοι. Όλοι κανονικά. Επιστροφή Βιερίνια, στο αριστερό άκρο. Σε κάποια στιγμή δοκιμάστηκε χθες ο Βιερίνια δεξιά και ο Τόσκα αριστερά. Επειδή ο Μάτος έχει θέλει, ναι, με την αποδοσή του. Επειδή ο Μάτος, νομίζω, άμα δεν πάρει κάποια ανάσα στο επόμενο παιχνίδι, θα έχουμε θέμα μεγάλο. Ίσως και εμείς χρειαζόμαστε λίγο ανάσα με αυτό το Μάτος τελευταία. Ναι. Δεν συγκεντρώνει λίγο, βέβαια, πολλές, ναι, πολλές πιθανότητες να συμβεί. Όλα δείχνουν ότι θα πάει με Πασχαλάκη στο τέρμα. Κρέσπο Βαρέλα αμυντικό δίδυμο. Δεξιά Μάτος, αριστερά Βιερίνια. Στο κέντρο Κάνιας με Βέρμπλουμ μαζί. Επιστρέφει ο Βέρμπλουμ. Πέλκας, που και αυτός νομίζω ότι λίγο θέλει κάποιες ανάσες μπροστά του. Με το μαυρομάτι στόπερ στον Παναθηναϊκό, όμως χρειάζεται ο Πέλκας για να πιέσει. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός. Το γνωστό του ρόλο. Ζαμπά, Μπίσεσβαλ, το πρώτο λόγο στα άκρα και Πρίγιοβιτς στην κορυφή. Αυτό είναι το σχήμα που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Σου λέω, δοκιμάστηκε λίγο αυτό. Νομίζω ότι με βάση και την εξέλιξη του αγώνα, δεν αποκλείεται να το δούμε στην πορεία, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα πάει σε αυτή τη λογική, γιατί χρειάζεται δημιουργικά μπακ. Αν βέβαια ο Μάτος δεν συνέλθει, όχι ότι ο Βιερίνια κάνει παπάδες, αλλά ο Βιερίνια τουλάχιστον κάνει λιγότερα λάθη. Ναι. Θα έχει θέμα ο ΠΑΟΚ. Μήπως δούμε. Να συνεχίσει ο Μάτος έτσι. Ελκαντουρί σήμερα, το πίσεις βαρ. Εγώ αυτό θα έκανα και το πίσεις βαρ θα το κρατούσα και μετά το 60. Ναι. Και εγώ αυτό θα τον Κατουρί τον βγάζω με την ομάδα, να ξέρεις με τίποτα. Με τίποτα. Και ο Μπίσεσβαλ είναι αναποτελεσματικός όποτε ξεκινάει από την αρχή. Δεν έχει assist, δεν έχει goal. Έχει assist goal φέτος. Πρέπει να έχει assist. Goal νομίζω δεν έχει, περίμενε να σου πω. Θα το δούμε. Γενικά η ομάδα είναι σε μια φάση
που πρέπει να ξεπεράσει κάποιες αγωνιστικές έτσι, δυστοκίες που έχει. Έχει δύο assist και ένα γκολ. Πού έβαλε γκολ? Στο πρωτάθλημα. Και τα δύο βασικά και η assist και το γκολ. Γκολ έχει βάλει στον Όφι, ρε φίλε, και δύο assist στον Όφι πάλι, ναι. Ναι, εκείνη το παιχνίδι. Σε όλα τα άλλα, τίποτα. Αλήθεια. Στα υπόλοιπα. Ναι, και ωραίο γκολ έβαλε. Ωραίο συνδυασμό. Κατουρί μέσα στη φάση βέβαια και εκεί. Για μένα ο Κατουρί είναι ο πιο καλός για την ισορροπία της ομάδας από τη στιγμή που λείπει ο Μαουρίτσιο. Γιατί η απώλεια Μαουρίτσιο είναι τεράστια, το βλέπουμε. Τώρα κατάλαβαν πολύ και πόσο χρήσιμος είναι. Δηλαδή το βλέπεις δεξιά-αριστερά ότι έχεις αρχίσει να παίρνεις πολλά μηνύματα για τον Μαουρίτσιο που πριν πολλοί έλεγαν ότι όχι, δεν μπορεί. Εγώ καταλαβαίνω με έναν παίκτη ότι είναι καλός όταν δεν παίζει και ναι, τον έχω στο μυαλό μου να το αγώνα. Ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ηρεμία στην ανάπτυξή του, ειδικά με τη Βίντι, δηλαδή ο πανικός κυρίευσε άπαντες. Ναι. Νευρικότητα, ναι, μεν τρέχανε, δεν ξέραν πού τρέχανε. Τα μέτρα τα παίρνανε άγαρμα μέσα στο γήπεδο. Τι πολύ τρέχανε κιόλας, βέβαια. Τρέχανε, δεν τρέχανε. Εντάξει. Τρέχανε. Αλλά κουραστικός το τρέχω πάω. Με το τρέχω σωστά έχει μια τεράστια απόσταση. Εκτός είναι ο Κατσερίδης και ο Καρέλης. Απορώ. Θα δούμε τον Ακπόμ, φαντάζομαι κάποια στιγμή. Εντάξει, ο Ακπόμ είναι ο πιο αδικημένος παίκτης. Ναι, αυτό σου λέγω. Είναι η μοναδική μου έτσι ένσταση περί δικαιοσύνης του Λουτσέσκο. Πολλές ενστάσεις φέτος. Τον αγαπάω τον Λουτσέσκο, τον πιστεύω πολύ. Θεωρώ ότι είναι άνθρωπος. Θες να πεις άλλη μία πλην του Ακπόμ που είναι ένα θέμα για κουβέντα. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι δεν πήραμε τους παίκτες που έλειπαν. Όχι, εγώ σου μιλάω με αυτούς που έχεις περί αδικίας. Αν κάποιος μπορεί πέρα του Ακπόμ που δεν έχουμε εικόνα και τις προπονήσεις. Αδικία. Να σου πω κάτι. Κάποιος να έχει παράπονο, ρε φίλε, και να πει ότι δεν παίζω και η διαχείριση να δεν έχει να κάνει με την αδικία. Προσωπική μου άποψη είναι ότι με αυτό το μάτος, έτσι όπως είναι, ο Κίτσιου δεν θα ήταν πολύ χειρότερος, ας πούμε. Ο Κίτσιου χρεώνεται την κίτρινη με τον Άρη τώρα. Ναι, και okay, ήταν ένα παιχνίδι, ρε, ναι, εσύ όμως. Όταν όμως βάζω συνεχώς το μάτος, θα πρέπει να και δεν τραβάει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τον παίκτη που έχω βάλει πίσω από το μάτος. Ναι, πόσο χειρότερος δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος είναι αυτός. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι χειρότερος. Πόσο χειρότερος να είναι. Θα κάνει και πέντε σωστές ενέργειες. Ο Μάτος προχθές με τη Βίντι ήταν ο καλύτερος παίκτης της Βίντι. Με διαφορά. Αλλά πάμε παρακάτω και με τον Άρη. Δεν έχει δυνάμεις να βγει, ρε. Δεν είναι. Είναι σαφές. Αν δεν έχει συνέλθει και σήμερα. Ναι. Ωραία. Σε κάποια φάση θα σου φωνάζει ότι παιδιά, βάλε ποιον έχεις. Ποιον έχεις. Αυτόν. Ναι. Απλά κινδυνεύεις να τον κάψεις και τον άλλον. Δηλαδή όταν μένει και εκτός αποστολής όλα τα παιχνίδια. Πώς θα μπει να παίξει μετά και να είναι και καλά, να περιμένεις και πολλά από αυτόν. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και να μην δούμε τον Κίτσιου μέχρι το τέλος. Μα αυτό δεν αποκλείεται πλέον. Τη σεζόν. Εγώ δηλαδή ξέρω, να πάει σε Βιερίνια αν. Μα και ο Βιερίνια δεν παίρνει ένα. Ναι. Αλλά λέω, Βιερίνια σου, του έστειλε τον Τόσκα. Ωραία, που πήρε τρία παιχνίδια. Ναι. Και θα πάρει κι άλλα. Ναι, και παίρνει κάποιες ανάσες. Ο Μάτος δεν έχει. Δεν έχει. Τι, αυτά που κάνει τελευταία τρία παιχνίδια ο Μάτος είναι αδιανόητα. Όσοι καταλαβαίνουν ποδόσφαιρο, τώρα καταλαβαίνουν τι λέω. Μα φαίνεται κιόλας. Δίνει φάουλο από το πουθενά. Χάνει ψηλά τις μονομαχίες όλες. Παίζει νευρικά γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί. Ωραία. Όταν επιχειρεί προσωπική ενέργεια, έχει απλωμένους τους αγκώνες συνεχώς. Οι σέντρες δεν βγαίνουν. Οι σέντρες για να. Δεν βγαίνουν. Θες δυνάμεις, θες φρεσκάδα, ρε φίλε. Ελπίζω από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα να έχει γίνει κάτι να φρεσκαριστεί. Το μυαλό βασικά. Το μυαλό. Γιατί από εκεί και πέρα θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε θέμα. Τέλος πάντων, να περάσει το σημερινό. Εγώ πιστεύω ότι ο Μάτος θα βγάλει μια αντίδραση. Είναι και θέμα χωρισμού και προσωπικότητας από κάποια φάση και μετά. Και ο Βιερίνια το ίδιο. Εννοείται ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το Βιερίνια. Γενικά, ατομικά, δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος κάνει παπάδες. Ο Πέρκα στο μυαλό του πλέον έχει προσαρμόσει το παιχνίδι του στο πώς θα πιέσει. Ναι, ναι. Αφήνοντας στην άκρη όλα τα άλλα. Παιδιά, χαλαρά. Χαλαρά. Παίξε την μπάλα σας. Δηλαδή, να μην τους έχεις δει να παίζουν μαζί. Να πάει στο διάολο. Πέρσι από τον Νοέμβρη μέχρι και τον Μάιο η ομάδα κεντούσε. Αφού το έχετε, χαλαρώστε, βγάλετε την πίεση από το μυαλό σας. Εγώ καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι τρέλα είναι να σου έχουν πάρει το πρωτάθλημα έτσι. Και να πρέπει να συμμετέχεις σε αυτή τη διοργάνωση και να πρέπει να κερδίσεις τα πάντα. Γιατί ξέρεις ότι αυτοί είσαι χαμένοι. Όποτε βρουν ευκαιρία, αν δεν έχεις 15 πόντους διαφορά, ωραία, θα πάνε να την κάνουν πάλι. Είναι τρέλα. Πρέπει να μπούμε στην νοοτροπία σε αυτό που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. Αλλά χαλαρώστε. Ήδη μας ξεκίνησε καλά με σούφρα, με ποιότητα,
Με 1002 μας πήγε καλά μέχρι τώρα. Έχουμε 7 στα 7. Έχουμε περάσει το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Χαλαρά. Έχουμε μια ομάδα τώρα πολύ κατώτερου. Ατομικά πολύ κατώτερου επίπεδου. Γιατί τακτικά είναι σωστός ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν μπορώ τώρα να έχω στο μυαλό μου ότι θα έχω απώλεια από τον Κουλιμπαλί, τον Ινσούα, τον Κολοβέτσιο και τον Μαυρομάτι πίσω τετράδα. Και το Δόνι με τον Κουρμπέλι, ο οποίος έμεινε στάσιμος. Μεγάλο έγκλημα τώρα, παρένθεση για τον Κουρμπέλι, που δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Τεράστιο έγκλημα για τον Κουρμπέλι. Που πίστεψε τον Αποστολόπουλο ότι θα πάει στη Σαμπτόρια. Και στους Golden State Warriors. Και είναι πλέον, έχει μείνει στάσιμος, δεν εξελίσσεται, έχει συμβιβαστεί με μια κατάσταση που δεν τον βοηθάει να εξελιχθεί. Αυτά όταν ο μάνατζερ σου είναι, πώς το λένε, μεταξύ ατζέντη και ηθοποιού, αυτά θα πάθεις. Έτσι είναι αυτά. Κρίμα, γιατί αυτό το παιδί είχε στοιχεία και σε εμάς ήταν και χρήσιμος. Μπορεί να μην ήταν βασικός, ήταν χρήσιμος. Τέλος πάντων, ενδεκάδα εγώ λέω σε σχέση με αυτό που πει η Αγάπη ότι δεν θα δούμε Μπίσεσβαρ, θα δούμε Καντουρί, ναι. Χωρίς να ξέρω κάτι, διαβάζοντας λίγο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει ζητούμενα σωστά μες στον αγωνιστικό χώρο, ποντάρει πολύ στην ποιότητα ωραία των πιτσιρικάδων του, αλλά οι πιτσιρικάδες δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε περιβάλλον σαν και αυτό που θα αντιμετωπίσουν σήμερα, εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Για το πώς θα το ζήσουν και πώς θα αντιδράσουν. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι λυγίζουν σε τέτοια κατάσταση, υπάρχουν και παίκτες που αναδεικνύονται σε τέτοια κατάσταση, δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε το βράδυ. Το κίνητρο το είχε ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι έχει ταβάνει. Ο Παναθηναϊκός δεν αυγεί Ευρώπη βασικά. Είναι τιμωρημένος. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κίνητρο του ΠΑΟΚ είναι υψηλότερο και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί την ώρα του αγώνα. Εντάξει, έχουν κίνητρο. Να βγουν για να ξεχρεώσουν. Είναι, δεν λέω ότι είναι το κίνητρο που σε κάνει και πετάς, αλλά είναι και αυτό ένα στόχος. Okay, για να ξεχρεώσεις. Ναι. Γιατί πολλά από τα παιδιά αυτά θα παίζουν και του χρόνου, φαντάζομαι. Κοίτα, στιγμή που η Τρίπολη λύγησε, δεν της βγαίνει τίποτα. Όταν δεν πάει κερδίσει παιχνίδι. Και χθες δηλαδή πάλι στις λεπτομέρειες είναι καλύτερη και τρώει ένα γκολ από το Μωράρε. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Από τα 50 μέτρα σουτ, φάουλ, κοντράρι μπάλα και πάει στο πέναντι γάμα. Αφού λυπήθηκα τον Παντελίδη δηλώσει μετά, λέει εντάξει τι να πω, λέει, δεν έχουμε φάει γκολ με όλους τους πιθανούς τρόπους και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Μια ομάδα που ήταν φαβορή για Ευρώπη δεν της βγαίνει τίποτα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή λοιπόν που η Τρίπολη έχει μείνει πολύ πίσω, Παναθηναϊκός θα είναι στην πεντάδα νομίζω. Η μάχη στην ουρά θα έχει ενδιαφέρον. Επειδή κάνουμε ένα σχόλιο γενικό, η Λαμία ήταν πολύ ανεβασμένη στο τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο Χάβος έχει κάνει δουλίτσα εκεί. Παίζουν καλά. Η Λάρισα λυγίζει, δεν πάει κερδίσει κανέναν. Ο Φενεβένη. Ψηλό τσιμπάει, ναι, από εδώ και από εκεί, με το ρόστερ που έχει δηλαδή ψηλό. Ο Πάς είναι πολύ χαμηλά. Ο Πάς έχει παιχνίδι λιγότερο. Ναι, σήμερα παίζει απόψε. Ξάνθη Πας Γιάννα στις 7. Ολυμπιακός βασικό νομίζω. Ολυμπιακός Απόλλωνα στις 7.30 και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 9.30. Ναι, ο Απόλλωνας χειρότερα δεν μπορεί. Ο Απόλλων το έχει πει το πείμα. Ο Λευαδιακός. Με 0 βαθμούς στις 7 μας και σήμερα λογικά. Δεν νομίζω να πάρει κάτι. Ναι, με είναι μεγάλη έκπληξη. 0 βαθμούς σε 8 μάτς. Θα μου πει: οι αποστάσεις δεν είναι κάτι το αμάν, αλλά εντάξει τώρα. Κάτσε, το μηδενικό. Πόσο είναι από τη ζώνη, 3 και 1. Ο Λεβαδιακός τι έχει, 3. Ναι. 5 Τρίπολη, 6 είναι ο Πάς από πάνω του, μαζί με τον Όφη. Εντάξει τώρα. Ανά ένα βαθμό είναι. Δες εδώ. Μιλάμε τώρα από την 8η θέση, από την 9η θέση που είναι η Λαμία. Η Λαμία έχει 9, 10 τους Πανιώνιους με 8, 10 η Λάρισα με 7, μετά είναι Όφη με 6 μαζί με τον ΠΑΣ και μετά είναι 5-3-0. Πηγαίνει στον Όφη ο Απόλλωνος 4 Νοεμβρίου, δύσκολα θα είναι εκεί. Και ο τελικός τον Άρη 12 Νοεμβρίου, η Σίκη πάρει το τρίποντο που χρειάζεται για να πάρει τα πάνω του αυτή η ιστορική ομάδα, η Ελευθερία Ταξιαρχία. Και με χιόνια και με κρύα. Βελέτσες, Λευτέρης, Δέμης, Νικολαίδης. Θυμάσαι όταν σε καρφώνα στην Τούμπα. Το θυμάσαι, λέει. Ξέρεις ότι κερδίζαμε ποτέ στη Ριζούπολη. Δεν κερδίζαμε ποτέ στη Ριζούπολη. Το ξέρεις ότι είχε κλαρινάκι πάντα. Και πολλές φορές κερδίσαμε τον Ολυμπιακό στη Ριζούπολη παρά τον Απόλλωνα. Μόνο τη χρονιά πριν από το πρωτάθλημα 84-85 τους κερδίσαμε. Γενικά είχε γλου γλου γλου. Εκεί γενικά και στο Εγάλιο είχε αυτό. Στο Εγάλιο δεν έπαιξε πολλά χρόνια το Εγάλιο Αλφαθρική. Ο Απόλλωνας ήταν ιστορική ομάδα. Λευτέρης Πουπάκης. Πώς το είχα τον άλλο. Πόσο, πώς το λέγανε, Παραπαστανίτης, πώς το λέγονταν εκείνος εκεί.
Τσάκ και μετά το μεγάλο ήταν αυτό. Ναι, άλλο ήταν αυτό. Και τώρα που, λέμε, τώρα που λέμε για γειτονιές της Αθήνας, νομίζω ο Χολαγός φλέγεται. Φλέγεται και από το Σάββατο. Θα το σχολιάσουμε μετά. Βέβαια. Κατά τον Μοσχοβίτη που η γειτονιά μου. Ιδιαίτερο παιχνίδι, Σταύρο, για σένα. Θα μας τα πεις. Καυτή έδρα. Καυτή έδρα όμως, ε. Δηλαδή, πού να παίξει μπάσκετ εκεί μέσα για τα παιδιά μας. Καυτή, καυτή. Από πάνω τα παιδάκια. Σαν τα τσαμπιά. Εσένα γιατί σε αποθεώνουν. Γιατί αποθέωσε τον Χολαγό. Δεν ξεχνά τις ρίζες του και τέτοια. Γιατί να μην τους αποθεώσεις, φίλε. Δεν κατάλαβα. Η γειτονιά μου είναι. Το γήπεδο είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου. Όταν χτιζόταν το γήπεδο, εγώ ήμουν από κάτω. Τίμησα τη φανέλα του Χοραργού. Του μπασκετικού. Του ποδοσφαιρικού. Την τίμησα. Ξύλο. Ξύλο να δείτε. Μια φορά σε ένα παιχνίδι Χοραργός και Φυσιά ήταν 9 ασθενοφόρα. Για παίκτες, όχι για φιλάθλους. Είχε 9 ασθενοφόρα τότε. Όλη η Αττική. Μπράβο. Ναι. Τέλος πάντων. Σοβαρότητα από τον ΠΑΟΚ σήμερα, παιδιά. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Ο κινησμός είναι αυτό που μετράει, η ουσία. Μπαίνουμε για να κερδίσουμε, δεν μπαίνουμε για να παίξουμε. Ναι. Αυτό που κάναμε με τη Βίντι, μπαίναμε τη ώρα κίνηση, άχισε διαστικά, τσουκουτσούκου, ναι, πάρτα. Goal. Μπαίνουμε για να κερδίσουμε. Θα έχει κόσμο στο γήπεδο. Τώρα, αν ανοίξει το μάτι, δεν μας πειράζει. Τι να ανοίξει. Να είμαστε λίγο. Αποτελεσματική, ένα, δύο, μετά αν τυχόν πάει εκεί. Ρε, μην το βλέπεις έτσι, να κερδίσουμε μισό μηδέν τώρα, τι με ενδιαφέρει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι, εννοείται ότι θέλει. Τρία πονταλάκια, αφού θα έχει βάλει τον γκολ ο Σικαμπάλα και θα έχει παγώσει το Καραϊσκάκι λίγο πριν. Λες. Ποιο ρε, ο Πολωνάς. Δεν τους βλέπει. Θα μπει μέσα να μπούμε με. Πώς λέγεται ο Μόβος. Κονέ. Έχει έναν, μην παίξει αυτό. Ένα στόπερ που έπαιρνε. Μην παίξει αυτό. Ένα στόπερ. Είναι Βαφέας, Βαφέας, Βαφέας. Ναι. Μην το βάλουν το παιδί, άστο. Νίκος Βαφέας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μην το βάλουν, έχει κανέναν άλλον. Κύρια. Ο Κύριας, εντάξει, έμπειρος. Βαγγέλης Μάντιος. Παιχτάρα. Και είπαμε ότι άμα βάλεις γκολ θα πανηγυρίσεις και θα πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Το βγάλαμε εδώ. Παιχτάρα, Βαγγέλης Μάντιος. Δεσμεύτηκε. Χτύπησε ο Ιταλός ο καλός που έχουν. Χτύπησε το παλικάρι αυτό. Εκεί λοιπόν που θα κάνει το 0-1 ο Σικαμπάλα, το 1-1 στο 90 και που θα παγώσει το στάδιο Καραϊσκάκη. Εντάξει, θα πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο και να τελειώνει με αυτή τη σεμνή τελετή που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Και αφού βλέπουμε το ποστάρισμα του αδερφού Φώτη Πλιάκου που κάνει ποδοσφαιρική ανάλυση αφήνοντας το It's Coming Home που έγραφε τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Γιατί το It's Coming Home μπορεί να μεταφραστεί και αλλιώς σιγά σιγά με το πρόγραμμα που βλέπουμε it's να coming, έρχεται. It's coming. Με τις ανοιχτοποδαρούσες. Πάμε στο διάλειμμα, λέμε χορηγούς. Και θα επιστρέψουμε με τη μεγάλη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο Χολαργό. Να μας τα πει ο καθήνιν αρμόδιος. Ο έξαλλος Νίκος Μουσκοβίτης, έχω να πω. Θα σας τα πει, θα σας τα πει. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Μπαίνετε στο στοίχημα.gr από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Λέγαμε και πριν, έχει και άλλες επιλογές, πάρα πολλές επιλογές. Για να παίξετε και να κερδίσετε όλες αυτές τις ημέρες. Αναδομό με προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού, με τα καλύτερα πάντα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τη δουλειά της Αναδομό στη σελίδα του στο Facebook, στο site φυσικά anadomo.gr, τηλέφωνο 2311 241 508 και τα γραφεία της Αναδομό στην Αγία Σοφίας 18. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Και τα Νάξους, υπερήφανος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τη φετινή σεζόν. Στο nac.gr μπορείτε από την ησυχία και την ηρεμία του σπιτιού σας να διαλέξετε τα παπούτσια που σας αρέσουν, δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή αν χρειαστεί σε όλη την Ελλάδα. Ένα κατάστημα πλατεία Αγίας Σοφίας, δεύτερο κατάστημα με τεράνια κόσμος, στο nac.gr φυσικά και σε πολλά καταστήματα στόκ σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας και η Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, για αυτούς που θέλουν να ξεχωρίσουν και στην ημέρα του γάμου τους αλλά και στην καθημερινότητά τους, με κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδα 85 στην Καλαμαριά και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 αλλά και στο alteregonfashion.gr. Μετά το Γιάννη Πλούταρχο ξεκινάει η Μελίνα Σλανίδου στο θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Νοεμβρίου αλλά και Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 Νοεμβρίου. 6 παραστάσεις συνολικά η Μέλλινα Σλανίδου, δεν αποκλείεται να έχουμε και εδώ παράταση. Εντάξει, μια ξεχωριστή
ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Σλανίδου. Κλείστε εν καιρό τα εισιτήριά σας στο καζίνο, στο ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Δεν είναι υποχρεωτική είσοδος στο καζίνο και δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο. Μαζί μας η στοίχημα, ο μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με πάρα πολλές επιλογές και στα νορμάλ στοιχήματα, νίκη ισοπαλίες ήττες και σε πάρα πολλές επιλογές σε ειδικά στοιχήματα, corner, foul, penalty, scorer, ό,τι τραβάει η ψυχή σας, ένα πάρα πολύ εύκολο λειτουργικό από υπολογιστή, κινητό ή tablet και με την ασφάλεια που σας παρέχει το όνομα της στοίχημα. Και φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε πλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά φυσικά στον χώρο σας. Απόλλωνος 3439 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Έχουμε τον Νικό. Θα τον έχουμε σε κάποια φάση. Να πούμε ότι έχουμε μια κλίση από τον αθλητικό εισαγγελέα στον Ευθύμη Κουλούρη, μια δίωξη. Ναι. Για την κίνηση να βρίσει μπροστά στους οπαδούς του ατρόμητου. Εντάξει, την ορθόλωση ο Ευθύμης είχε το τραύμα στο κεφάλι, έτρεχε το αίμα. Έτρεχε το αίμα και το είδα και θόλωσα να πούμε, δεν κατάλαβα τι έλεγε και η αθλητική. Καλά, αυτό ο αθλητικό εισαγγελέα, δηλαδή πραγματικά πλέον έχει εκφυλιστεί και αυτή. Τον έχουν τεντώσει φέτος. Να το καταγγείλουμε εδώ. Είδατε, άρα έχει γυρίσει. Υπάρχει μυθική ανακοίνωση των παλεμάχων της ΑΕΚ, η οποία κάνει επίθεση στον Τζάρτα επειδή συμφώνησε να αρθρογραφεί στο SDNA. Ντροπή του. Same. Και αυτό λοιπόν θα κάνει σε μια πλατεία ο Βασίλη Τσάρτα. Και να το φωνάζουμε με τα κουδούνια same. Λογικά προσυπογράφουν και οι επιφανείς ακτίδες σίγουρα αυτή την ανακοίνωση. Τι γίνεται με αυτή την αγωγή στο Λουτσέσκου? Δεν ξέρω. Θα το ψάξουμε. Αγάπη, τον λαμβάνεις εσύ. Πάρε ένα επιφανή και ρώτα τι γίνεται με την μήνυσή σας. Επιλέξτε τι θέλετε. Θέλετε δικηγόρο, γιατρό? Τι επιφανής ήταν αυτός? Μηχανικό. Μηχανικό, εντάξει. Okay. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο. Πάμε τον κατακτητή. Το θριαβευτή. Το θριαβευτή. Ναι, Νίκο. Τι γίνεται? Σε μένα αναφέρεστε? Ναι, φίλε, σε σένα. Κοίτα να δεις. Την γειτονιά μου την αγαπάω. Εγώ μου, εντάξει, δηλαδή έζησα αρκετά χρόνια εκεί πέρα. Έχω πολλούς φίλους. Εντάξει, το κλειστό το γήπεδο του Χολαργού είναι δίπλα στο σπίτι μου το παλιό. Εντάξει, πολλά παιδιά από τη διοίκηση του Χολαργού ήμασταν συμμαθητές κτλ. Κτλ. Έχω μια συμπάθεια στο Χολαργό. Είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά από το να κερδίσει τον ΠΑΟΚ μου κάθισε λίγο. Υπάρχει μια απόσταση. Ναι. 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 Συμφωνώ. Δηλαδή συμφωνώ, μετά τον ΠΑΟΚ είμαι χολαργό στην Α1, στην Basket League. Ναι. Ωραία. Αλλά ναι. Γιατί δεν παίζουν τα παιδιά τίποτα? Δεν ξέρω. Γιατί το θέμα είναι αυτό, εντάξει. Τα λάθη που γίνονται είναι εκνευριστικά. Δεν είναι ότι δεν μπήκαν τα σουτ. Συμφωνώ. Δεν μπορώ να βρω εξήγηση. Το κομμάτι της λειτουργίας και όλα αυτά είναι ένα κομμάτι. Το κομμάτι της διάθεσης παύλα ενέργειας είναι ένα άλλο που είναι για μένα πολύ πιο σημαντικό από το πρώτο που είπα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχασε από το Χολαργό, όντας συνεχώς πίσω στο σκορ, απέναντι σε μια ομάδα που εγώ πιστεύω ότι είναι χαμηλότερο επίπεδο από αυτόν, γιατί αυτή η μία ομάδα έπαιξε ένα άλλο που καλύτερα από το ΠΑΟΚ. Ένα, το πρώτο. Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε ένα 30 λεπτά να φέρει το μάτι εκεί που θέλει και να το κερδίσει. Με πολύ εύκολα λάθη που φαίνονται και με γυμνό μάτι, δηλαδή λάθος φάσα που είναι κλέψιμο συνδυασμός, και πολλά άλλα μικρότερα λάθη που έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με συγκέντρωση, με ενέργεια, με διάθεση. Για μένα η εικόνα αυτή ήταν η χειρότερη φετινή και νομίζω μια από τις χειρότερες από πέρσι, ας πούμε, που έχει αλλάξει η κατάσταση στην ομάδα. Δεν μπορώ να βρω εξήγηση για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διάθεση, με την ενέργεια και όλα αυτά. Το άλλο που έχει να κάνει με τη λειτουργία, με το ότι πολλές φορές στην επίθεση, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά πράγματα, κυρίως από το ένα εναντίον ενός, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά το άλλο που έχει να κάνει με το ότι απλές καταστάσεις σε άμυνα και επίθεση δεν μπορούν να γίνουν, αυτό δεν μπορεί να είναι θέμα κακής λειτουργίας. Είναι θέμα μη συγκέντρωσης, τέλος πάντων χαμηλής διάθεσης και ενέργειας. Κοίτα, όλες οι νέες ομάδες έχουν θέματα. Εντάξει. Ναι. Εδώ τώρα όμως
μιλάμε για μια ομάδα, τον ΠΑΟΚ, που είναι ένα μέσο budget, αυτή είναι η αλήθεια, η οποία βασίζεται και στο κομμάτι της διάθεσης. Εδώ μιλάμε χθες, δηλαδή ένα τουπέ, λες και έπαιζε η, ξέρω εγώ, ο Χολαργός με την Μπαρτσελώνα. Το ναι, οποίο βέβαια πρέπει να το δικαιολογήσει να το έχει αυτό το τουπέ, εντάξει. Μιλάμε για κακή νοοτροπία πλέον. Δεν μιλάμε για, ούτε για κακή χημεία, ούτε για κακή μέρα, ούτε για έλλειψη ενέργειας. Μιλάμε για κακή νοοτροπία. Εγώ αυτό κατάλαβα. Συμφωνώ. Που το να υπάρχει κακή, τέλος πάντων μέτρια χημεία, Οκτώβριο μήνα για μια ομάδα που έχει καινούριους παίχτες, που αυτοί οι καινούργιοι παίχτες, κάποιοι λείπανε, κάποιοι έχονται τώρα, κάποιοι δεν είναι και σε καλή κατάσταση, έτσι, γιατί, okay, είναι και αυτό ένα κομμάτι που παίζει ρόλο. Για μένα το κακή χημεία τον Οκτώβριο μήνα, για αυτές τις ομάδες του ΠΑΟΚ είναι φυσιολογικό, μέτρια χημεία, να το πω έτσι. Αλλά αυτό το οποίο αναφέρεις είναι το χειρότερο. Ναι, αλλά είναι, δηλαδή, είναι και, ναι, Νίκο, μεγάλο αντικείμενο προβληματισμού αυτό που κατέγραψες πολύ σωστά, ότι όταν ο πιο ορεξάτος είναι ο 36χρονος Γκος, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή είναι οξύμορο 200%, μπορεί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι ο Γκος αυτός ο οποίος, που είναι 36, πιθανότητας τελευταία του σεζόν, έτσι, παίζοντας μπάσκετ. Πιθανόν. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο οποίος πάντα θα είναι αυτός που θα... να παίξει άμυνα, να παίξει την επίθεση, να βγάλει τσατήλα, ναι, να βγάλει, ναι, να του πει πέντε πράγματα, να βγάλει μετά θέλω να θα χάσει ένα-δύο σουτ. Έτσι, και όλη η άλλη ομάδα να είναι σε μια ευθεία γραμμή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν αυτή η ήττα μπορεί να ξυπνήσει λίγο έτσι την κατάσταση. Η εβδομάδα που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ είναι με δύο παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι όπως έγινε η κατάσταση στην Ευρώπη με το 0-3, το αυριανό με την Αντέρ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το Σάββατο είναι ο πρώτος τελικός της σεζόν, ο νοκάουτ προημιτελικός με την ΑΕΚ. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ έμπειρους παίκτες για να ανταποκριθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Και το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με διάθεση και ενέργεια νομίζω θα το δούμε να βελτιώνεται στα επόμενα αυτά παιχνίδια που έρχονται. Γιατί είναι και λίγο και το κίνδυνο, να το πω διαφορετικό. Αλλά η εικόνα σαν αυτή του Χολαργού δεν μπορεί να περάσει έτσι και να ξεχαστεί. Δηλαδή δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, είχε ο Χολαργός δύο Αμερικανούς, τα βάζανε όλα, το έπαιζε στο μάτι, το έχασε. Η εικόνα ήταν πολύ κακή. Στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Μήπως γενικά στην ομάδα τα πράγματα είναι καλά. Δηλαδή, διακρίνω μια νευρικότητα. Εντάξει. Γενικά το σύστημα λειτουργεί σωστά. Τι θέλω να πω, είναι ολοκληρωμένη, είναι. Δηλαδή... Κοίταξε. Να σου πω λίγο κάτι. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με το λειτουργικό, έτσι. Το είχαμε αναφέρει και στο ξεκίνημα της σεζόν ότι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ ρισκάρει με κάποιες κινήσεις που κάνει, έτσι. Δηλαδή, βλέποντας τώρα κιόλας τα παιχνίδια, καταλαβαίνεις ότι αυτό το ρίσκο θέλει χρόνο για να δεις αν θα βγει ή όχι. Μιλάω για καθαρά αγωνιστικό. Δηλαδή, το πώς είναι ο Χάρτερ με τον Γκος μέσα στο παιχνίδι, το πώς είναι όταν μπαίνει Αθηναίου, το πώς τελικά όλο αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ καταλαβαίνω φυσικά Οκτώβριο μήνα κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ εύκολο, έτσι. Χρειάζεται χρόνος. Καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι ειδικά και τώρα που λείπει ο Jones, έτσι, καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πράγμα που του λείπει στην περιφέρειά του, το είχε πέρσι από ένα σημείο και μετά, και είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ. Του λείπει νομίζω αρκετά η αθλητικότητα στο παιχνίδι του. Δηλαδή, πλην του Γκάρετ, ίσως και του Τζαμάλ Τζόουνς, δεν έχει αυτό το πράγμα που είναι αρκετά χρήσιμο στο σύγχρονο μπάσκετ. Του λείπει. Του λείπει. Και ο Τέπιτς που ήρθε δεν είναι κανένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ αθλητικός, ούτε είναι κανένας παίκτης ο οποίος... Νομίζω ότι ο Τέπιτς μπορεί να είναι 2 μέτρα, αλλά είναι πιο πολύ άσο 2 παρά 3-4. Έτσι, γιατί και ο Τζόουνς είναι 2 κάτι, αλλά είναι εκεί, είναι 3. Αυτά τα κομμάτια είναι κάτι τα οποία, εντάξει, μέσα από τα παιχνίδια τα βλέπεις. Κάποιες φορές μπορεί να είναι λίγο πιο λειτουργικά, κάποιες φορές όπως προχθές, ας πούμε, με το Χολαργό, να μην είναι καθόλου λειτουργικά. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ξεκινάει μια σεζόν άσχημα, όπως ξεκινάει και αυτή η φετινή για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει πίεση. Έτσι. Και επειδή οι περισσότεροι που ήταν πέρσι θυμούνται το τι έγινε πέρσι, κανείς δεν θέλει να περάσει ότι έγινε εκείνη την περσινή χρονιά. Αλλά υποτίθεται ότι οι κινήσεις αυτές που γίνανε φέτος, με πιο έμπειρους παίχτες, πιο έτοιμους θεωρητικά, πιο προσαρμοστικούς για να μπουν και να παίξουν, γίνανε για να αποφύγει αυτό το πράγμα και ο ΠΑΟΚ δεν το έχει αποφύγει. Και είναι πραγματικά
Πολλές φορές θυμόμουν το ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω κάτω στο ίδιο ρεκόρ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κάπως έτσι ήταν και πέρσι. Είναι ένα μάτς πέρσι, ένα χρόνο πριν ακριβώς, που παίζει στα Τρίκαλα, δηλαδή περίπου μάτς από το Χολαργό, που έχει κάνει όντως μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση και έχει χάσει. Και είναι ένα μάτς δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, που παίζει με την Gaziantep. Τότε η Gaziantep κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, οι Αμερικανοί τα βάζουν όλα και κερδίζουν, που έμοιαζε πάρα πολύ με το μάτς που έκανε ο ΠΑΟΚ με Telekom Vonis, που επίσης το έχασε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή μοιάζουν πολλά πράγματα, συγκυρίες είναι, οι συμπτώσεις είναι φοβερές. Έτσι. Και πάντα συνεχίζεται αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με κάποιες απουσίες, με κάποιους τραυματισμούς και με όλα αυτά. Το σημαντικό είναι ότι σιγά σιγά και ο Τζόνς από χθες που προπονήθηκε με την ομάδα πάει να βρεθεί μια ησυχία σε αυτό το κομμάτι για να δούμε πώς μπορεί και να βελτιωθεί και η εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι παρότι είμαστε πολύ νωρίς, αυτά τα δύο μάτς που έχει μπροστά της τώρα, αύριο με την Αντέρ και το Σάββατο με την ΑΕΚ, είναι πολύ σημαντικά για τη συνέχεια. Έτσι, παρότι ό,τι και να γίνει, και τα δύο να τα κερδίσει, και τα δύο να τα χάσει, και ένα να κερδίσει και ένα και να χάσει, δεν σημαίνει ότι χάθηκε η χρονιά. Αλλά είναι αρκετά σημαντικά, έτσι όπως έχουν έρθει τα προηγούμενα αποτελέσματα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι λίγο... Πέρσι είχα αγωνιστικούς λόγους να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι συγκυριακό. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω, έχουν μπει άλλα πράγματα στο μυαλό μου και δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Γενικά αυτή η ιστορία του να αναζητείς σαν αθλητής το κίνητρο κάθε φορά που αγωνίζεσαι είναι ένα θέμα, γιατί κακά τα ψέματα... Έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ πλέον, δεν είναι εύκολο να πλύνει των ομάδων της Ευρωλίγκας. Όλοι οι άλλοι ζουν σε ένα μικρό κόσμο. Δεν ξέρω δηλαδή αυτό το πράγμα πόσο μπορεί να πάει. Πάντως γενικά. Okay, αυτό είναι μια λογική, αλλά από την άλλη, αν δεν έχεις κίνητρο να κερδίσεις το Χολαργό και έχεις αυτή την εικόνα, τότε το πρόβλημα το έχεις εσύ. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, αν μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι με το Χολαργό, έτσι, και δεν έχεις κίνητρο να κερδίσεις, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Ναι, γιατί αυτό συζητάμε. Οι διαφορές είναι μεγάλες. Έτσι όπως ήταν το μάτς του Σαββάτου, έτσι. Ο Χολαργός δεν έχει ακούς παίκτες. Μια χαρά παίξει. Έχει καλό προπονητή, έχει και τίμιο μπάτζετ έχει. Ωραία. Μια χαρά είναι. Αλλά μιλάμε για την εικόνα που υπήρχε το Σάββατο στο παιχνίδι. Γιατί δεν είναι. Ήταν πραγματικά πολύ κακή εικόνα του ΠΑΟΚ για να χάσει από τον Χολαργό. Και ακόμα το γεγονός και μόνο ότι έχει διαφορές διψήφιες σε μεγάλο διάστημα και όταν φτάνει κοντά δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά, τα λέει όλα. Έχει να αντιμετωπίσει μια άπειρη ομάδα που παίζει πρώτη φορά στη Basket League. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Η οποία πάνω σημαίνει και μετά κουράστηκε, έτσι. Γιατί δεν έχει κανένα τρελό rotation ακριβώς. Έτσι και κάπου μετά το 25-30, όπως συνηθίζεις αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι υπάρχουν οι ομάδες που έρχονται από την Ευρώπη και μπορεί λίγο να χάνουν την αρχή της συγκέντρωσής τους, αλλά κάπου εκεί μετά το 25-30 πολλές φορές, το παιχνίδι ματάρεται σε ό,τι και να γίνεται. Έχει εκεί ο Πάκου που το ματάρει για να τον κερδίσει, δεν είχε μια-δυο σωστές επιλογές για να το πάρει. Ακριβώς αυτό. Να περάσει μπροστά και να πάρει τέλος πάντων και ψυχολογία για να το κερδίσει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Το μάτς αυριανό είναι πολύ σημαντικό με την Αντέρ. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ οι Γάλλοι είναι σε καλή κατάσταση. Παρότι ξεκίνησαν άσχημα τη σεζόν, έχουν κάποιες σημαντικές επιστροφές παιχτών τις τελευταίες εβδομάδες. Νίκησαν την προηγούμενη εβδομάδα με ένα ξέσπασμα στο τέλος μέσα στη Telekom Vonis. Και νίξαν και με μεγάλη διαφορά, θυμάμαι καλά, 57-81, αν δεν κάνω λάθος με το σκορ. Το Σάββατο το βράδυ νίξαν τους πρωταθλητές Γαλλίας στη Λεμάν πάλι με 21 πόντους, 98-77, και είχαν και πολύ καλά ποσοστά. Αυτή τι είναι, πάλι όλοι μαύροι πηδάνε και τρέχουνε? Είναι μια κλασική γαλλική ομάδα, φίλε. Γαλλική ομάδα, την οποία αν της κόψεις το ρυθμό μπορεί να την κερδίσει και πολύ εύκολα. Είναι, ας μην ανεβάσουμε το ρυθμό, απλά είναι τα πράγματα. Αυτό λέω. Αν σε πάει στο ρυθμό της, θα κυνηγάς όλο το μάτς. Και θα προσπαθείς να το κλέψει ουσιαστικά. Έτσι, έχει το Waters ένα παίκτη που τον ξέρουμε, τον έπαιξε και πέρσι πάγουμε την Καρσίγα και στον Ολυμπιακό και στον Άρη και στον Κολοσσό παλιότερα, τον πιο γνωστό να το πω έτσι στην Ελλάδα. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Έχει ένα καλό ρόστερ και το κακό είναι ότι πετυχαίνει σε κακό momentum ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι ο ΠΑΟΚ που έρχεται από το Χολαργό και γενικότερα από προβληματικές εμφανίσεις και οι Γάλλοι έρχονται και από μεγάλες νίκες και από πολύ καλά μάτς στη Θεσσαλονίκη. Και είναι μάτς το οποίο αν ο ΠΑΟΚ το χάσει και μείνει στο 0-4, γίνεται παιδιά μετά πάρα πολύ δύσκολη
η υπόθεση πρόκριση. Δηλαδή δυσκολεύει πάρα πολύ. Αφάνω τρία μάτς που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ με την Αντέρ εντός έδρας και τα δύο μετά με την Όπαβα και την Φρυμπούρ, πρέπει να τα πάρει για να είναι μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Μάλιστα. Ωραία. Να σε καλά, Νίκο. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Μετέφερε τους. Ότι με κρατάει όλη η γειτονιά μου η παλιά. Μάλιστα. Κανονικά, ναι. Δεν νομίζω να συγκινηθεί κανένα Σταύρο μεταξύ μας τώρα. Έχουμε και δύο φίλους, τους έχουμε εκεί. Δεν θα συγκινηθούν και οι δύο φίλοι σου, αν σε κλεντάει η γειτονιά σου, η παλιά ή η καινούργια. Τέλος πάντων. Έγινε, Νίκ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις του Μακέντα. Δεν πρέπει, λέει, να χαίρεται πολύ ο ΠΑΟΚ που μας αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο. Είμαστε σε μια καλή στιγμή και ελπίζουμε να πάμε εκεί και να τους κάνουμε να πονέσουν. Λέει ο Ιταλός φόρ του Παναθηναϊκού για το σημερινό παιχνίδι. Το οποίο θα διαιτητεύσει ο Γιένς Μάε με 2 αλφα, εντάξει, ο Δανός ρέφερι. Η δηλώση του Μακέντα είναι πιο νορμάλ από του Τζανδάρη, ας πούμε. Εντάξει, κάπως. Δεν το είπε εσύ. Εντάξει, δεν το είπε ειρωνικά ο Τζανδάρης, οκ. Okay. Ήταν άσχημο αυτό που είπε εσύ. Είπε δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα που δεν κάνει λάθη. Εντάξει, δεν είναι και η Μπαρτσελόνα. Ήθελα να πει ότι και η Μπαρτσελόνα κάνει λάθη. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ήταν ποτέ. Εμένα προσωπικά δεν με πείραξαν οι δηλώσεις του Τζανδάρη. Είναι όμως από τον Τζανδάρη που έχουν προηγηθεί όσο έχουν προηγηθεί. Ναι, εντάξει, αυτό που έλεγε okay, πριν ναι. και ο Σταύρος. Οπότε πρέπει να προσέξεις και λίγο τι λες και δεν πότε το είπε δηλαδή υποτιμητικά για τον ΠΑΟΚ, θεωρώ εγώ. Μην ρίχνεις λάδι, ρε παιδί μου. Όταν ξέρεις ότι, okay. ότι κάποιος σε περιμένει. Που μπορεί και να μην αγωνιστεί σήμερα ο Τζανδάρης. Ναι, μην ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Πες τα τυπικά καλύτερα σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω. Εντάξει. Προσωπική μου άποψη. Τώρα καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, μαζί μας είναι στοίχημα.gr με πάρα πολλές επιλογές και αυτές τις ημέρες. Έχει κύπελα. Σε όλες τις χώρες, έχει μπάσκετ, έχει πάρα πολλούς αγώνες και να πείτε από κινητό, tablet ή υπολογιστή να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις και να παίξετε και να κερδίσετε εύκολα και γρήγορα. Πώς τον δίνει σήμερα τον ΠΑΟΚ? 1.52 στη στοίχημα, 4.5 ζωπαλία, 8.30 το διπλό. Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Για να ο Πέλκας, ναι. Πρώτο σκόρερ 5, τελευταίο σκόρερ 5. Να σκοράρει 2,5 σε οποιοδήποτε μάτς, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του αγώνα. 46 χατρίκ και 2 και πλέον γκολ, 9,5. Ο Πρίγιοβιτς 3,5 πρώτο σκόρερ, anytime σκόρερ 1,93, χατρίκ 21, 2 και πάνω γκολ 5,60. Αυτοί οι δύο έχουν και μια παράδοση με τον Παναθηναϊκό στους τελευταίους αγώνες. Πρίγιοβιτς και για αυτό τους αναφέρουμε. 4 γκολ στους 5 αγώνες, ναι, που έχει αντιμετωπίσει, ναι, ναι, τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Και ο Πέλκας, όπως λέγαμε, 4 γκολ και 4 ασίστ. Και ο Πέλκας γενικά γκολάρε στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω το περσινό, ειδικά το 1-0. Και το 2-0 που πέρασε το μισό Παναθηναϊκό. Ναι, απλά το πρώτο, εντάξει, ήταν. Το σουτ okay. εκείνο ήταν ασύλληπτο, κανονικά. Ναι. Και πρόπερση το φάουλ. Στον ημιτελικό κυπέλλον, ναι. Ναι. Πολύ ωραίο. Γενικότερα κάνει καλά ματς ο Πέλκας. Μακάρι να είναι και για τον Πέλκα έτσι, ναι, ένα σημείο αφετηρίας, να κάνει και αυτό μια επανεκκίνηση. Ναι, ναι, ναι. Όπως και ο Μάτος, όπως και όλοι σχεδόν οι παίκτες του δικεφάλου. Να βρει τον γκολ, γιατί νομίζω είναι αυτό που σε αυτή τη φάση του λείπει κιόλας. Δηλαδή, ναι, τα υπόλοιπα τα κάνει. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Στοίχημα.gr λοιπόν έχει πάρα πολλές επιλογές και ειδικά στοιχήματα και για το σημερινό παιχνίδι και γενικότερα. Οπότε μπαίνετε πολύ εύκολα και γρήγορα και κερδίζετε. Και φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο και φυσικά οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Μιλάμε πάντα για προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας πάρα πολύ εύκολα. Απόλλωνος 3739 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Ο Γιάννης Πλούταρχος έφυγε από την πόλη μας. Ετοιμάζεται να έρθει η Μελίνα Σλανίδου. Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχονται, 2-3 Νοεμβρίου, αλλά και τα δύο επόμενα διήμερα, δηλαδή Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 Νοεμβρίου, Μελίνα Σλανίδου στο θέατρο Βεργίνα, όλα δικά σου μάτια μου είναι ο τίτλος της παράστασης. Νομίζω θα είναι sold out όλες οι παραστάσεις, όπως ήταν και του Γιάννη Πλούταρχου, αλλά και όλες όσες προηγήθηκαν στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, στο ticketservice.gr, στα καταστήματα public. Δεν είναι υποχρεωτική η είσοδος στο καζίνο, είναι προαιρετική και όσοι θέλουν να δοκιμάσουν λίγο ή πολύ την τύχη τους, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Όλα αυτά στο Ρίζεσι Καζίνο και στο θέατρο Βεργίνα, ο κορυφαίος ίσως χώρος της πόλης μας, με πραγματικά έτσι μεγάλες παραστάσεις και πολύ μεγάλα
events. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και σε δύο λεπτάκια πάλι μαζί με μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αν μας βοηθήσει και η κινητή τηλεφωνία και τα δρομολόγια των αεροπορικών γραμμών, γιατί ο άνθρωπός μας είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για τη σημερινή εκπομπή, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, στις 9.30 το βράδυ, το παιχνίδι του Δικεφάλου για την 8η αγωνιστική, με την ανάγκη για την 8η νίκη σε εισάριθμα μάτς να είναι φυσικά μεγάλη, για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως βαθμολογικούς. Ο ΠΑΟΚ θα αφήσει πίσω τον Ατρόμητο με 2 βαθμούς, μετά την χθεσινή απώλεια του Ατρομήτου στη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, θα διατηρήσει την απόσταση ασφαλείας από Ολυμπιακό και ΑΕΚ και θα συνεχίσει χωρίς προβλήματα για τη συνέχεια. Λοιπόν, ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο αγάπη ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ και χάντμπολ. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή τον Λέοντα Κεσίδη, τον παλαιστή του Δικεφάλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, επιστρέφει τώρα στη Σουηδία. Πρέπει να είναι στη Βιέννη, λογικά. Στη Σουηδία μένει μόνιμα ο πρωταθλητής του Δικεφάλου, έχοντας στις αποσκευές μια σημαντική διάκριση, νομίζω, την ένατη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλά, εσύ. Καλά. Καλά. Στη Βιέννη σε πετυχαίνουμε. Έτσι και έτσι. Ναι, στη Βιέννη είμαι τώρα. Περιμένω την πτήση μου να πάω στο Χόλμη. Κουρασμένος, ε. Και στεναχωρημένος, λίγο μου ακούγεις. Στεναχωρημένος, κουρασμένος πολύ. Ήταν δύο μέρες πολύ σκληρές. Κάθε την ώρα πρέπει να οδηγηστούμε να είμαστε καλά στα κιλά και δεν τρώμε και πάρα πολύ φάιτρο αυτές τις μέρες. Λέοντα, πώς ήταν η συμμετοχή σου? Βασικά φαίνεται να έχασες με 4-1 από τον Ούγγρο, αλλά προηγήθηκες και θα μπορούσε ενδεχομένως να πάρεις και την νίκη, έτσι δεν είναι? Γιατί ήταν, νομίζω, ήρθε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Πώς το έζησες? Με λίγο ήταν. Ήμουν πάλι με τον Ούγγρο μέσα στην Ουγγαρία και νικούσα 1-0 και ήξερα ότι άμα δεν το πίεσα λίγο παραπάνω και άμα δεν ρίσκα να πάρω ένα πόντο, ήξερα ότι θα με βάζανε κάτω και θα έτρωγα παρατήρηση και θα λέγανε ότι ήμουν αμυντικός. Ναι. Και αυτό έδεσα για να τραβήξω μια λαβή και με έπιασε αυτός και τη γύρισε και πήρε αυτός τη λαβή. Και έτσι τελείωσε το μάτσο. Μόνο από αυτό το πράγμα. Ένα λάθος έκανα, αλλά έπρεπε. Λέω ότι τελείωσες, νομίζω, πάχαρα μες στην Ουγγαρία από τον Ούγγρο. Σου αφήνει πίκρα αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα? Τι σου αφήνει, γιατί σε ακούω πικραμένο αρκετά. Που είναι μεγάλη διάκριση, εντάξει, γιατί στο παγκόσμιο δεν είναι. Ναι, δεν είναι λίγο πράγμα. Κοίταξε, τώρα τον Μάιο ήμουνα 18 δευτερόλεπτα να βγω τρίτη στην Ευρώπη. Στα τελευταία 18 δευτερόλεπτα έφαγα μια παρατήρηση και έχασα το μετάλλιο μου. Και βγήκες πέμπτος, ε? Έφαγα παρατήρηση επειδή, ναι, και βγήκα πέμπτος, επειδή πάλευα και καλά αμυντικά. Και ήταν για μια εβδομάδα δεν έφαγα. Δεν ήμουν πολύ στεναχωρημένος για αυτό το πράγμα. Και τώρα πάλι εκεί ήμουνα. Ήμουνα πολύ κοντά να παλέψω, να πάρω το μετάλλιο. Τώρα που πάλισα για μετάλλιο στην Ευρώπη τον Μάιο, ήταν η πρώτη φορά στα 10 χρόνια που πήγε Έλληνας. Που πάλι ψέλινα σε μετάλλιο. Και ήμουν πάρα πολύ κοντά. Ήμουν πάρα πολύ κοντά. Και τώρα πάλι κοντά ήμουνα και έκανα 2 νίκες και 2 ήττες. Πρώτο μάτς πάλιψα με έναν Ιάπωνα. Δεύτερο μάτς πάλιψα με έναν Ινδό. Και τρίτο μάτς πάλιψα με έναν Βούλγαρο στο πρωί μη τελικό. Εκείνο το μάτς, άμα πάλευα λίγο πιο έξυπνα, πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κερδίσω, αλλά με έδωσε αυτό το τυρί και εγώ το πήρα. Και με κέρδισε αυτός. Λέω ότι για να καταλάβει και ο κόσμος, ανήκει στον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ εκπροσωπείς, εντάξει. Ζεις μόνιμα στη Σουηδία. Ναι. Πώς είναι αυτή η συνεργασία σου με τον Δικέφαλο? Σου έχει δώσει πράγματα ακόμα και από απόσταση? Δηλαδή νιώθεις καλύτερα στον ΠΑΟΚ σε σχέση με προηγούμενες θητείες σου σε άλλες ομάδες όπως τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα? Αυτό το πράγμα πώς το ζεις? Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Έχω και την κοινωνία εκεί πάνω του ΠΑΟΚ στο Στοχόλμη, που μας βοηθάνε πάρα πολύ.
Εγώ είμαι γεννημένος Σουηδία και έχω μόνο Σουηδέζα. Ναι. Γι' αυτό μένω μόνιμα Σουηδία και κατεβαίνω στην Ελλάδα μόνο για τους αγώνες. Και να γιορτάσω τη γιαγιά μου φυσικά. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Νιώθεις δηλαδή μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ παρότι ζεις πάρα... Ναι, φυσικά. Ναι. Μετά, όταν βγήκα πέμπτος στο Πανευρωπαϊκό και γύρισα στην Ελλάδα, ήταν σαν να γύριζα στο σπίτι μου. Όλα αυτά που μου κάνανε η ομάδα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ πουθενά. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια στο ΠΑΟΚ, στην πάλι. Είμαστε... Δεν ξέρω πώς θα θέξει η ζωή. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι μέλος σε τέτοια ομάδα. Άρα έχει συμβολή σημαντική και ο ΠΑΟΚ πέρα από τη διάκριση που δίνεις εσύ στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτά είναι και αμφίδρομα κιόλας. Αλλά έχει ο ΠΑΟΚ συμμετοχή στις διακρίσεις σου το τελευταίο διάστημα. Ναι. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Ότι ρε παιδί μου, έχει λειτουργήσει αυτό το πράγμα αμφίδρομα και εσύ βοηθάς τον ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει βοηθήσει εσένα στον... Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στην πορεία σου από τότε που πήγα, εγώ όταν ήμουν 16 χρονών που έπαιξα τον ΠΑΟΚ πρώτη φορά και μετά άλλαξα σύλλογο και πήγα σε ένα σύλλογο που ήταν στο χωριό μου, από εκεί που είναι η γιαγιά μου. Και αυτούς πάλευα. Μετά είχα πάει στο Παναθηναϊκό και έτσι. Και μετά γύρισα τώρα πριν 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και μιλάμε, γύρισα σπίτι. Και μιλάμε για ένα άθλημα, λέω, που η βοήθεια από την Ομοσπονδία είναι από μικρή έως μηδενική, έτσι δεν είναι? Ναι. Όλοι οι άλλοι που ήρθαν τώρα στο παγκόσμιο, όλοι οι άλλοι παλαιστές, πιστεύω ότι την πάλη την έχουν σαν επάγγελμα. Ναι. Δηλαδή πληρώνονται, έχουν μισθό, πάνε προετοιμασίες, όλα πληρωμένα. Εγώ πάω στη Σουηδία δουλειά, δουλεύω και κάνω προπόνηση όσο πιο πολύ μπορώ. Τα πιο πολλά έξοδα τα πληρώνω από τη δικιά μου τσέπη και με βοηθάει ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο που είναι όλοι οι άλλοι. Συνέβαλε αλλά πιστεύω ότι απέδειξε ότι και να μην είναι όλα τα πράγματα τόσο καλά που είναι σε άλλες χώρες, ότι πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Συνέβαλε καθόλου η Ομοσπονδία? Ναι, πολύ καλά. Στην παρουσία σου στη Βουδαπέστη ή ήταν δικά σου έξοδα? Όχι. Η Ομοσπονδία τα πλήρωσε τα έξοδα. Εντάξει. Για το παγκόσμιο. Ναι. Ωραία. Για το παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό. Και μετά ένα τουρνό που πήγαμε στη Σερβία ήταν. Αυτά ήταν φέτος. Ναι. Επόμενος μεγάλος στόχος, η Ολυμπιάδα στο Τόκιο. Αυτό είναι το μεγάλο όνειρο. Ναι. Θα πάρουμε ένα μετάλλιο πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο και μετά Ολυμπιάδα. Πάντως φαντάζομαι, λέω, στη Βουδαπέστη μαζί με τον έτερο έτσι, πρωταθλητή του Δικεφάλου, τον Τσεκερίδη και τον προπονητή του Μπαγκαλίδη, ένιωσες και λίγο οικία, εντάξει. Ουσιαστικά μοναξιά δεν ένιωσες. Ναι. Ήσασταν καλά? Όχι. Εγώ με τον Δημήτρη του Τσεκερίδη μαζί δεν κάνουμε και χωρίς δεν μπορούμε. Κάθε φορά που είμαστε αγώνες, στο ίδιο δωμάτιο είμαστε. Ο ένας να βιλάζει, βλέπει τον άλλο, αλλά από αγάπη. Λέων, γενικά τον παρακολουθείς τον ΠΑΟΚ στα αθλήματα, έχεις εικόνα γενικότερα? Ναι, το ποδόσφαιρο. Πώς σου φαίνεται, πώς το βλέπεις φέτος? Ότι θα πάμε πολύ καλά. Ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Το περσινό με το πρωτάθλημα που χάθηκε όπως χάθηκε, το βίωσες, θύμωσες... Σαν αθλητής και εσύ έτσι το κατάλαβες πώς ήταν. Ναι. Να σε κλέβουν έτσι μια προσπάθεια μηνών. Ναι, να είναι τόσο κοντά και να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ άδικο. Δεν ήταν σωστό. Ωραία. Η επόμενη υποχρέωση ποια είναι, Λέων, η δική σου αγωνιστική, οι επόμενοι αγώνες? Πιστεύω ότι θα πάμε το Δεκέμβριο, δεν είμαι σίγουρος πότε, αλλά θα πάμε στο
παγκόσμιο κύπελλο ομάδων στο Ιράν. Στο Ιράν. Πάει και πέρσι. Ωραία. Ομάδα. Ναι. Και περάσαμε πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε που βγήκες στο Λίμπερο. Ευχηθούμε. Συνεχίζουμε του ΠΑΟΚ 24. Καλή επιστροφή στη Σουηδία. Εντάξει. Και καλή επιτυχία στις επόμενες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγώνες, βασικά γερός να είσαι. Εντάξει, νομίζω για έναν Παλαιστή αλλά και για έναν αθλητή γενικότερα είναι το πλέον σημαντικό να μην έχει τραυματισμούς, έτσι δεν είναι. Και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, έτσι είναι. Ωραία. Και πάντα τραυματισμένοι είμαστε. Πάντα. Εντάξει, αντέχετε λίγο παραπάνω τους ποδοσφαιριστές και τους μπασκετμπολίστες. Εντάξει. Καλή επιστροφή στη Σουηδία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο πρωταθλητής του Δικεφάλου στην πάλη, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, ο Λέων Κεσίδης. Εντάξει, σημαντικό αγώνα και αυτά τα παιδιά κάνουν. Ναι. Okay, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Συνήθως ελάχιστοι άνθρωποι τρέχουν γύρω από τα παιδιά αυτά. Μιας και μιλάμε για την πάλη, είναι ο έφορος ο Χάρης Μάλιος, πραγματικά όλη μέρα ασχολείται με αυτό. Μακάρι κάποια στιγμή να πάρουν και αυτά τα αθλήματα στην Ελλάδα το χρόνο και την προβολή και την προσοχή που τους αξίζει. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Αλλά πάντα υπάρχει κάποιος ξέρεις που έχει κόλλημα με κάποιο άθλημα, όπως είναι ο Χάρης Μάλιος με την πάλη, και βοηθάνε τα παιδιά αυτά για να τους εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες προπόνησης, αγώνων. Αλλά είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλά βήματα προόδου στην πάλη και με τον Τσεκερίδη και με τον Λέοντα Κεσίδη. Και δεν είναι λίγο το γεγονός ότι βρίσκεται στη Σουηδία μόνιμα, αλλά καταλάβαμε και τώρα μέσα από την κουβέντα το δέσιμο που έχει πλέον με τον ΠΑΟΚ και το πώς αισθάνεται εδώ. Ναι, του έδωσε. Κάτι που δεν είχε πριν με τις προηγούμενες ομάδες. Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ειδικά τα παιδιά που ζουν μόνιμα στο Στοχόλμη. Και αυτό πολύ σημαντικό. Τον δώσαν έτσι μεγάλη αγάπη. Εντάξει. Και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, γιατί όντως γίνεται καλή δουλειά, του έδωσε κίνητρο, γιατί σε γενικές γραμμές δεν αισθανόταν πολύ καλά στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά μέσα από τον ΠΑΟΚ έχει έτσι το κίνητρο και ολοένα να γίνεται καλύτερος. Μακάρι να φτάσουν όλα τα παιδιά στους μεγάλους στόχους και ο Λέων Κεσίδης μαζί με τον Τζεκερίδη να είναι στην Ολυμπιάδα του Τόκιο. Mm-hmm. Λοιπόν. Υπάρχει ένα δυσάρεστο από το βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη. Αύριο έχει αγώνα και για το Champions League. Χωρίς τον Αλεξάνδρα Σαφράνοβιτς, νομίζω από τα βαριά χαρτιά της ομάδας. Σίγουρα δεν είναι θετικό το γεγονός ότι δεν ταξιδεύει. Τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ηρακλή. Υπέστη διάστρεμα δευτέρου βαθμού, όπως διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24. Θα μείνει εκτός 15 μέρες περίπου. Οπότε χάνει σίγουρα το αυριανό παιχνίδι. Το αυριανό είναι το. Ναι. Ο μεγάλος τελικός, εντάξει, διακυβεύονται πάρα πολλά στην Κωνσταντινούπολη για τον ΠΑΟΚ. Και μιλάμε τώρα για έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες που υπάρχουν στην ομάδα. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο επόμενος αντίπαλος θα είναι πιο εύκολος, ναι, από την τουρκική ομάδα. Εντάξει, είναι ο ΠΑΟΚ σε ένα βήμα πριν μπει στους τελευταίους δύο αγώνες για να μπει στους ομίλους. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι. Ας μας τα πει καλύτερα ο Ραφαήλ λίγο για τον τερματισμό του Σαφράνομης και οτιδήποτε άλλο υπάρχει από τις υπόλοιπες ομάδες του Ερασιτέχνη. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Για πες μας λίγο για τον Αλεξάνδρ. Ήταν λογικό ότι είχε πάθει ζημιά ο Ισραηλινός. Φαινόταν νομίζω και από την εικόνα του το Σάββατο που ο βασταζόμενος πήγαινε στην αλλαγή των πάγκων. Όσοι είχαν και τηλεοπτική εικόνα από το μάτς τον έβλεπαν. Και μετά όταν έφυγε από το γήπεδο σχεδόν το έσαιρνε το πόδι του. Μένει για δύο εβδομάδες τουλάχιστον εκτός. Κάτι που σημαίνει ότι χάνει και το μάτς τώρα την ρεβάση με την BBSK της Κωνσταντινούπολης Τετάρτη το απόγευμα. Αλλά θα χάσει και σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει στον επόμενο προκριματικό γύρο το μάτς της ερχόμενης εβδομάδας, το οποίο θα είναι είτε με την United Volley Frankfurtis είτε με την Ποζογίλνιτσα, όποια ομάδα δηλαδή περάσει από το άλλο ζευγάρι. Το καλό μέσα σε εισαγωγικά για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στο πρωτάθλημα, γιατί είναι το μάτς με τον Ηρακλή Χαλκίδας, θεωρητικά θα ήταν ο οποίος έχει αποχωρήσει βέβαια από το πρωτάθλημα. Έτσι, καλώς εχόντων τον. Το πρόβλημα είναι τώρα η ρεβάς με τους Τούρκους, εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα. Σίγουρα, και σίγουρα. Συνιστά μεγάλο πρόβλημα, Ραφαήλ, η απουσία του Σαφράνοβιτς. Νομίζω ναι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, από την άποψη ότι οι Τούρκοι έχουν ένα καλό σερβίς. Ο Χιμένεθ δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Ξέρουμε ότι έχει κάποια προβληματάκια πάντα στην υποδοχή.
Το ίδιο βέβαια και ο Γκόρτζανιουκ, αλλά υπάρχει και ο Καπετανίδης, υπάρχει και ο Εφρεμίδης που είναι ο δεύτερος λίμπερος, αλλά μπορεί να παίξει και σαν ακραίος. Επομένως νομίζω ότι κάπως ο Στάνκου θα πρέπει να βρει το πώς θα καλύψει το κενό που δημιουργείται τώρα με τον Ισραήλ. Και θα πρέπει αυτοί που θα παίξουν να είναι ανεβασμένοι κατά 30-40% για να καλύψουν το κενό του στα φράγματα. Εννοείται. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν που ήταν δύσκολη η ρεβάνς, okay. Δεν λέω ότι είναι βουνό η πρόκριση. Νομίζω αν ο ΠΑΟΚ είναι καλός, μπορεί να πάρει την πρόκριση. Αλλά όταν χάνεις έναν παίκτη παραμονές ενός τόσο σημαντικού αγώνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη, έτσι δεν είναι? Τετάρτη απόγευμα είναι στις 5. Οι Τούρκοι πάλι χθες νίκη, τρίτη συνεχόμενη στο τουρκικό πρωτάθλημα με 3-2 σετ. Και αυτοί δηλαδή έρχονται από ένα δύσκολο παιχνίδι και γεμάτο. Έδειξαν πάλι κάποια μέτρια στοιχεία στο παιχνίδι τους. Δυσκολεύτηκαν δηλαδή πάρα πολύ στο να φτάσουν στην νίκη. Τα κατάφεραν όμως πάλι. Και περιμένουμε να δούμε τώρα την Τετάρτη και το τι ατμόσφαιρα θα υπάρχει φυσικά και στο γήπεδο. Και αυτό είναι σημαντικό. Ωραία. Οι γυναίκες του χάντμπολ τα κατάφεραν, έτσι δεν είναι? Εύκολα οι γυναίκες, ναι, την Πειλαία σε ένα μάτς εντός εισαγωγικών εκτός έδρας, γιατί γινόταν πάλι στο σπίτι του χάντμπολ στη Μίκρα. Τώρα έχουμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, το Σάββατο το απόγευμα μέσα στην Νέα Ιωνία. Οπότε θα δούμε έτσι και λίγο το σε ποια δυναμικότητα βρίσκονται οι δύο ομάδες, οι οποίες θα διεκδικήσουν όπως όλα δείχνουν και το φετινό πρωτάθλημα και το κύπελο. Και οι γυναίκες στο Βόλι εύκολα 3-0 των Ζαών. Ναι. Συνεχίζουν αίτητες, πηγαίνουν την άλλη εβδομάδα στα Βρυλίσια και σε δύο εβδομάδες και εκεί έχουν δεύτερο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Μίκρα. Το Πόλο δεν τα πάει καλά. Σάββατο. Το Πόλο δεν τα πάει καλά. Πες για το Χάλκο και θα πούμε για το Πόλο. Τρίτη σερή ήταν, ναι, στο Πόλο. Ναι, ας το πιάσουμε τώρα, το πούμε. Τρίτη διαδοχική ήταν. Ναι, δεν ξεκίνησαν τα πράγματα έτσι όπως τα υπολόγιζαν οι άνθρωποι. Το έχουμε αφήσει επάνω, αλλά τι γίνεται. Και είναι αυτό το κακό, ότι τώρα από νωρίς πάλι βρίσκεται στο κυνήγι. Δηλαδή θα πρέπει να καλύψει και το χαμένο έδαφος. Παίζει τώρα την ερχόμενη Τετάρτη, έχει διακοπεί το πρωτάθλημα στο Σαββατοκύριακο, την ερχόμενη Τετάρτη με τον όμιλο φίλων Θεσσαλονίκης στην αφότηστη ομάδα, με στόχο φυσικά να κάνει την πρώτη νίκη. Το χάντμπολ επιστροφή στη δράση το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, με εκτός έδρας παιχνίδι με τον Δούκα. Είναι μια σειρά τεσσάρων αγώνων τώρα για τον ΠΑΟΚ που είναι θεωρητικά εύκολη και στα μέτρα του, με ομάδες δηλαδή που μπορεί να συνεχίσει το αήττο σερί του, γιατί τον Δεκέμβριο, την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα πριν στην ουσία έχουμε τη διακοπή για τις γιορτές, είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και με την ΑΕΚ εντός. Οι γυναίκες θα μπορούσαν να κερδίσουν στο μπάσκετ, Ραφαήλ? Οι γυναίκες έτσι όπως πήγε το μάτς, ναι. Ναι, θα μπορούσαν. Νομίζω ότι στάθηκαν άτυχες, γιατί φτάσανε πολύ κοντά, παρά το γεγονός ότι ο Πανιόνιος είχε έτσι ένα προβάδισμα υπέρ του σε αρκετό μεγάλο διάστημα του αγώνα. Και νομίζω ότι για πρώτο παιχνίδι, αν πούμε ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι ήταν με τον Ολυμπιακό στο κύπελο, επομένως υπήρχε μια διαφορά δυναμικότητας, για πρώτο επίσημο παιχνίδι μέσα σε σεζόν έδειξε καλά στοιχεία ο ΠΑΟ. Πάντως σε γενικές γραμμές, ένα μέτριο μάλλον Σαββατοκύριακο. Ναι, αν θέλουμε να το συνοψίσουμε λίγο. Είχε τα καλά του με το βόλι της γυναίκες, το βόλι τους άντρες και το χάντμπολ της γυναίκες, αλλά είχε και τα άσχημα με το πόλο και το μπάσκετ των γυναικών, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Μαζί μας ήταν η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, με την ασφάλεια, την εγγύηση και την ταχύτητα που σας προσφέρει η Στίχημαν, με ένα πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα. Πραγματικά στοιχηματίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, είτε από υπολογιστή, είτε από κινητό, είτε από τάμπλετ, με πάρα πολλές επιλογές σε κάθε αγώνα. Έβλεπα τώρα το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός έχει 350 επιλογές. Εντάξει, πραγματικά. Χάνεσαι, δεν νομίζω κάποιος να θέλει να ποτάρει κάτι και να μην υπάρχει στην στοίχημαν. Και φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο, με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιο με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά. Στον χώρο σας, φτύκας, θα πάτε και θα τον βρείτε Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, και τηλέφωνο επικοινωνίας 905-503 σε περίπτωση που το χρειάζεστε. Και δεν ξεχνάμε. Έφυγε ο Γιάννης Πλούτραχος, έρχεται η Μελίνα Σλανίδου στο θέατρο Βεργίνα Παρασκευή και Σάββατο. Οι πρώτες παραστάσεις από τις συνολικά 6 που θα γίνουν σε πρώτη φάση. Μπορεί να έχουμε και εδώ παράταση. 2-3 Νοεμβρίου, 9-10 Νοεμβρίου, 16-17 Νοεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας. Προπόληση εισιτηρίων στο καζίνο όλο το 24ωρο. Στο ticketservice.gr και στα καταστήματα public είσοδος στο καζίνο. Είναι προοριτική και δεν απαιτείται
εισιτήριο εισόδου. Αυτά από εμάς, μένετε εδώ στο Λίπερο 107,4. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Όθωνας μαζί με τον Σταύρο Κόλκα για να περάσετε ευχάριστα, να μορφωθείτε, εντάξει, να ενημερωθείτε για το στοίχημα και αν είστε... Αγάπη, γιατί γελάς? Ποια λέξη σου προκάλεσε έτσι το γέλιο? Λοιπόν, κλείνουμε. Καλό μεσημέρι. Μένετε εδώ. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά. Τα λέμε αύριο.